Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε. Ευχαριστικά, ρε. Ευχαριστούμε. Καλά, εντάξει. Σήμερα, εντάξει. Τελείως καλά δεν είμαι, να πω την αλήθεια, αλλά. Εντάξει, εντάξει. Είμαστε, να μην κάνουμε και τους πεθαμένους. Εντάξει, τελείως καλά, όχι, αλλά είμαστε σε καλό σημείο. Άμα κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα ήσουν καλά, δεν θα αρρωστούσε. Είναι καλά, 0-3 κέρδισα. Ποιο σε νοιάζει ο Άρης, ο Ολυμπιακός δεν νοιάζει. Ο καημός, ο καηλές, ο Ολυμπιακός είναι. Ποιο Άρης. Καλά, ρε τρέγια, συγγνώμη. Εδώ και μισό μήνα ήδη μπήκαμε σχεδόν. Γιατί αυτός είναι και κουτσός ο μήνας, έτσι. Άρα βάλω μισό, γιατί είναι 28 μέρες, δεν έχει αυτός. Από το Χαριλάου είναι. Κουτσός, από το Χαριλάου. Μισός μήνας αυτός. Και ένας ο Ιανουάριος, 1,5. Και άλλοι δύο πριν 3,5 μήνες, σου έχω πει ότι έχει. Πριν 3,5 μήνες σου είπα, θα σου πω και ποια μέρα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Και εσύ ακόμη. Σήμερα το πήρε το πρωτάθλημα ή ακόμη παίζετε? Όχι. Παίζετε? Από σήμερα ξανά κάτω το κεφάλι, δουλειά, προπόνηση, να πάρουν ο Λουτσέσκο νούμερο 2. Τα 10 μάτσα επόμενα, γιατί ναι. Έχετε ένα δύσκολο μάτσε με πολύ άσχημη παράδοση. Αλλά πλάκα κάνεις. Στον Απόνος Μήνης, όχι, έχω πολύ άσχημη παράδοση εκεί πέρα. Δύσκολο μάτσε ως προς τι? Είναι δύσκολο μάτσε από όλες πλευρές. Να χάσεις δηλαδή. Τώρα ο μόνος στόχος είναι να τερματίσεις. Όχι, μπορεί να, δύσκολο μπορεί να είναι και να, στο να κερδίσεις, να είσαι σε μια μέρα που να έχει ατυχία, να μην μπαίνει μπάλα μέσα. Πώς ήταν εκείνη η μέρα στο Καραϊσκάκι που ο Ολυμπιακός έκανε 50 φάσεις. Και ήταν άστοχος. Άστοχος, όχι άτυχος. Ναι, και άτυχος, ναι. Θα πω εγώ. Και ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός και έβαλε ένα γκολ τυχερό και το πήρε το ματσάκι. Ναι, εσένα βέβαια, λέω... βέβαια υπάρχουν και δύο offside καταφανέστατα που είναι καθαρά και με ανακόπτουν δύο σχεδόν σίγουρα γκολ. Δηλαδή 0-3 θα ήταν. Σφάγη. Αλλά σου λέω μπορεί να τύχει μια τέτοια. Λέω ότι ο μόνος στόχος πλέον έχει μείνει να τερματίσει αήττος. Αυτό δεν είναι ο στόχος. Στόχος είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Και το πρωτάθλημα τελείωσε. Πάρα πολύ θα σου πω πότε τελείωσε το πρωτάθλημα. Να πω και εγώ την άποψή μου. Έτσι. Και θα πούμε έτσι κι αλλιώς. Μπήκαμε αργότερα λόγω του κυρίου Ματζιού και τους εφήβους εδώ που είχε τους πρωταθλητές στο βόλεϊ. Α, εγώ νόμιζα ήταν από τους σύνδεσμους της Λίβερπουλ και λέω γι' αυτό είναι τόσο κόσμο. Τι έγινε. Πολύ κόσμο λέω. Πήγε και έξω κόσμο. Για μένα, τυπικά νομοτελειακά μάλλον, τελείωσε το πρωτάθλημα την ημέρα που κέρδισες. Στο Χαριλάου, όχι και κέρδισε τον Άρη, γιατί και την ίδια μέρα, μία ώρα μετά, νομίζω στο ημίχρονο ήταν το άλλο ματς, όταν λέει τελείωσε το Άρης ΠΑΟΚ, θυμάμαι γιατί γινούσαμε με το αμάξι, ήταν ημίχρονο το Όφι Ολυμπιακός. Ναι. Ήταν ημίχρονο. Και ήταν 1-0 από το ημίχρονο, νομίζω. Εκεί που έχασε ο Ολυμπιακός, κέρδισες και στο Χαριλάου, εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα, νομίζω για μένα. Ήταν πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ από εκείνη την μέρα, αν και ήταν 7η αγωνιστική. Ήταν 7η. Ναι, που περιμένατε από το καλοκαίρι. Τι είχατε νομίζω κάνει είμαστε ανάτοχοι. Είχατε και κάνει και μπλουζάκια. Ναι, δεν πειράζει, έχουμε την ευκαιρία σε 10 μέρες. Έχουμε ξεβρωμήσει πόλη. Έχουμε εντάξει, α, η πόλη θα μείνει ρηπαρή για πάρα πολλά χρόνια και μάλλον από κάποιους άλλους θα ξεβρωμήσει η πόλη, όχι από αυτούς που περιμένατε. Ναι. Και λέω ότι από εκείνη την ημέρα, τυπικά, ουσιαστικά μάλλον τυπικά. Ουσιαστικά τελείως τυπικά, φυσικά άλλες 10 αγωνιστικές. Αν είμαστε στην Αγγλία θα λέγαμε ότι όλα γίνονται, αλλά δεν είμαστε στην Αγγλία, στην Ελλάδα είμαστε. Οπότε έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. 3,5 μήνες το έλεγα και εσύ μου έλεγες: όχι, έχει ακόμη. Ο Λουτσέσκο νούμερο 2. Έχει ακόμη. Αυτό θα μπορούσε να το πει αν ήταν η δεύτερη ομάδα σου, Ολυμπιακός 9 βαθμούς. Εμένα, η δικιά μου ομάδα. Όλων των Αριανών. Όλων των Αριανών. Περισσότερων Αριανών. Όχι, το λέει είμαστε... και Τσουκάλα. Σε βάλω απόσπασμα την εκπομπή του Τσουκάλα μετά το μάτσο. Που παίρνει τα Αριανάκι. Αργανάκι και λέει συνεταιράκια όλοι μαζί και περιμέναμε. Εμένα να τους κερδίσετε. Δεν με ενδιαφέρει να τι λέει. Δεν έχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό ότι είστε συνέτεροι. Ένα λεπτό. Αυτό είναι επειδή βγήκε ένας Αριανός και είπε ότι ο Τσουκαλάς αυτό είναι απόδειξη. Δηλαδή εσύ νομίζεις τώρα. Ωραία. Αν αυτό είναι απόδειξη, το ηγετικό σου, το νούμερο ένα στέλεχό σου που πήγε με πανό στον παραστή είναι. Ποιο νούμερο είναι ο κύριος Μανάβης. Ο κύριος Μανάβης, φίλε, έχει ενασχοληθεί από το 92 με τον ΠΑΟΚ. Στον παράστο Βόλο. Από το 92 σου λέω για να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Α, τον παράστο Βόλο, άλλο σε σωσία του ήταν, δεν ήταν αυτό. Σου λέω κάτι. Λέω, ξέρω, φωτογραφία φαίνεται άμα είναι. Άμα είναι σωσία του. Όχι, αυτό είναι. Άμα είναι σωσία του να το. Άρα μου γλυκό αυτό είναι. Ναι, άρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορώ όμορφα, ωραία και με έξυπνο τρόπο, γι' αυτό λέγεται και στρατηγό, να εισχωρήσω οπουδήποτε θέλω και να σου κάνω καζούρα. Καζούρα δεν κάνει τρύπησα, τρύπησα και το γάβρο εκεί, εντάξει, σε εκείνο το μάτς. Εγώ να μην τα λέτε αυτά. Εγώ σου, όχι, εγώ τα λέω. Είπε την άποψή σου. Δεν θες απάντηση. Ναι, τρύπησε λοιπόν ο μεγάλος στρατηγός και τους γάβρους εκείνη τη χρονιά. Σου έκανε καζούρα μέσα από τους τρυπημένους γάβρους. Βέβαια μετά από 30 χρόνια. Τόσο μεγάλη είναι η ευφυΐα ενός οπαδικού στρατηγού που εσύ ποτέ στην ιστορία σου δεν είχες, ούτε και θα έχεις. Αυτό τώρα να το γυρίσουμε ούτε και μετά θα έχεις. Από και για να χρόνια σε θυμίσω, για το συγκεκριμένο που μιλάς, αυτός είναι που σου έκανε κατάληψη μέσα στη θύρα 3
και σε έμεινε και μείνα το λιμάνι στο στόμα. Σου κάνετε, πήρε την κερκίδα με στη θύρα 3. Γιατί δεν κάνετε και τώρα καμιά κατάληψη. Όποτε γουστάρουμε θα κάνουμε. Γιατί δεν κάνετε και τώρα. Όποτε γουστάρουμε δεν θα σα πούμε ότι θα κάνουμε. Το κάνετε και τώρα. Το επόμενο που θα υπάρχουν κόσμο και από το διωτέ θα κάνετε μια κατάληψη. Τότε το περιμένατε. Τότε δεν υπήρχε ο Άρης οπαδικά. Δεν υπήρχε ο Άρης οπαδικά. Οπαδικά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σύνδεσμο στο Άρη, βέβαια. Μάλιστα. Σοβαρότατα μιλάω. Α, δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε. Οι ορολογίτες δεν υπήρχαν. Οπαδικά τότε. Λέω, σαν οργάνωση. Οργανωμένο δεν υπήρχε. Κόσμο είχε πολύ ο Άρης. Α, δεν είχε σύνδεσμο δηλαδή ο Άρης. Ποιο, το σφάχ είχε τότε. Το σφάχ. Οι ορολογίτες δεν ήταν. Όχι. Οι ορολογίτες υπήρχαν, αλλά στη θύρα 1 ήταν. Δεν ήταν στη θύρα 3. Στη θύρα 1 ήταν οι ορολογίτες. Μάλιστα. Το σφάχ ήταν δηλαδή τότε. Δεν ήταν ο σκληροπυρηνικός σύνδεσμος του Άρη. Ήταν ο μόνος σύνδεσμος του Άρη, σκληροπυρηνικός δεν τον έλεγε. Στο ΣΦΑΚ ήταν ηγέτο από τον κύριο Όρους. Η ηγεσία του. Να παραδέχεστε μερικές σύνδεσμες. Η ηγεσία του τότε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Τιμή του και καμάρι του βέβαια. Ο κύριος Καυτεράνης, θα θυμάμαι καλά το όνομά του. Ο άνθρωπος Μπογιατζής ήταν. Δεν είχε σχέση τίποτα με την οργάνωση που μπορεί να έχει ένα σύνδεσμος και να υπάρχει από πίσω. Καλός ή κακός σε εισαγωγικά ένας στρατός που θα υπάρχει και θα ακολουθεί την ομάδα και υπήρχε πολύ αγνά πράγματα. Λοιπόν. Πολύ αγνά πράγματα. Δεν υπήρχαν τότε τουλάχιστον στον Άρη τέτοια πράγματα. Τώρα ελάτε στην επόμενη φορά. Πιστεύω κάποια στιγμή, θα σπάσει αυτό. Πιστεύω. Άκου λίγο. Θα σπάσει κάποια στιγμή και ο Άρης θα δώσει εισιτήρια και ο ΠΑΟΚ. Ποια θέλεις. Αυτά τα πράγματα. Ελάτε να πάρετε ξανά τη θύρα 3. Αυτά τα πράγματα γίνονται μία φορά. Α, μία φορά. Και μένουν στην ιστορία. Εντάξει, γι' αυτό και ονομάζεται στρατηγός. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει, ανακαλύψαμε μετά από 30 χρόνια ότι ήταν καζούρα αυτό. Φυσικά ήταν καζούρα. Μετά από 30 χρόνια το ανακαλύψαμε, δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Λοιπόν, δεν ρώτησες ποτέ να μάθεις. Όταν λοιπόν θα καταφέρεις να κάνεις αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος στρατηγός, όχι εσύ, ένας οπαδικός ηγέτης μέσα στον Άρη, τότε θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά είναι ιεροσιλία να μιλάς για τον Μάγκη τον Μανάβη. Δεν μίλησα. Λέω ότι είναι. Λέω, επειδή μου το κάπως κατάλαβα ότι έλεγες ότι δεν είναι αυτός, υπάρχει φωτογραφία. Εγώ είπα δεν είναι αυτός. Κάπως έτσι το κατάλαβα, ρε παιδί. Δεν λέω ότι δεν είπες ότι δεν είναι. Λέω, φαίνεται στη φωτογραφία. Είναι αυτός. Σου είπα αυτός. Α, μπράβο. Εγώ ξέρω ότι όταν θέλεις να κάνεις καζούρα, γιατί αυτό είναι το πλέον τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ένα λεπτό. Το 80 έχουν περάσει 37 χρόνια. Από το 80. 39 χρόνια. 39 χρόνια. Μετά από 30 γύρω στο. Αυτό το τέτοιο βγήκε γύρω στο 2010, 12 κάπου εκεί το βγάλετε. Μετά από 32 χρόνια το καταλάβατε. Αργήσατε λίγο ότι ήταν καζούρα. Εντάξει. Εμείς το καταλάβαμε. Πότε βγήκε. Αυτό η δικαιολογία σε εισαγωγικά, η απάντηση, γιατί δεν υπήρχε. Κάπου εκεί βγήκε το 10, το 12. Δεν ενδιαφερθήκατε παρά πιο μπροστά να σα απαντήσω. Ωραία. Τέλος πάντων. Όποτε ενδιαφερθήκατε την απάντηση την πήρατε. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να σε καίει. Είναι το τι έγινε στο ημίχρονο, στο πρώτο μπαράζ. Ό,τι και να έγινε. Στο μπαράζ του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Αυτό δεν έχει σχέση να με εσένα. Να υπενθυμίσω και να, γιατί ακούνε και μερικά πιτσιρίκια αργιανάκια. Έτσι. Και πολλοί πιτσιρικάδες παοξίδες και ηρακλάκια και ολυμπιακοί. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι τότε το 1980 έπαιξε Άρης Ολυμπιακός μπαράζ στον Βόλο για την κατάκτηση του πρώτου επαγγελματικού ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Άρης τον έχει ξεπατώσει, τον έχει ξεσκίσει στο πρώτο ημίχρονο. Σωστά τα λες. Τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο έχει φάει κάτι κατραπακές. Δεν υπάρχει, είναι το φάντασμα του Άρη μέσα στο γήπεδο. Στην πρώτη επίθεση έβαλε γκολ Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Και κάποιες. Στην πρώτη επίθεση έβαλε γκολ Ολυμπιακό. Κάποιες πληροφορίες. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι έγιναν περίεργα πράγματα με κάτι βαλίτσες στο ημίχρονο. Το λένε ποδοσφαιριστές που είχαν ενεργή συμμετοχή στο μάτς. Ποιο το λέει. Σε πάω, θα σου πω. Ωραία. Όχι, αγόρι μου. Και έτσι να είναι. Πάμε να σου το πει εκεί. Θα πάμε να μα το πει. Θα με πα. Αλλά και έτσι να είναι. Εγώ λέω ότι θα μα πει τι έγινε στο ημίχρονο. Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις με καλύτερα. Με τη δεύτερη ομάδα σας, εσύ την ομάδα του καλύτερα. Προέδρου σας. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, αλλά και έτσι να ήταν. Εγώ πάω με τη δική σου σκέψη. Τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ, τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ με αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ τι δουλειά έχει. Έπαιζε Άρης Ολυμπιακός. Ό,τι θέλει έκανε ο Άρης, ήθελε, ήταν ματιασμένος, ήταν ξεματιασμένος. Ο ΠΑΟΚ τι δουλειά έχει. Απαγορεύονται οι ευχές. Δεν το κατάλαβα. Τι έχουμε, δικτατορία. Τι απαγορεύονται. Ο ΠΑΟΚ μου λες, θα πω τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ. Απαγορεύονται οι ευχές. Όχι ευχές, δεν φίλε. Νιώσαμε την ανάγκη να ευχηθούμε. Α, και όχι. Το κάναμε, είναι κακό. Μα μου λες, όχι. Άλλο αυτό, άστο το πάνω, άστο. Άστο λες, έγινε αυτό και ο Άρης ήταν ματιασμένος, λες. Στο δεύτερο ημίχρονο υπάρχει και απόδειξη κάποιος. Τι δουλειά έχει, τι σε ενδιαφέρει τι έκανε σε ένα ο Άρης. Ήταν ματιασμένος και ήθελε και ήταν. Εσύ τι δουλειά, τι. Πώς δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν ο ΠΑΟΚ. Δεν θα σας είχαμε τέτοια γκρίνια και τέτοιο κόμπλεξ και που έχετε 50 χρόνια να πάρετε τίτλο. Α, αυτό. Άρα να σε κάνω και την άλλη την ερώτηση. Μ' αρέσει που. Εσύ στο Καλαμαριά ΠΑΟΚ, τι δουλειά έχει ο Άρης.
Ο Άρης, ο άμεσα έφερε. Ο Άρης, ο Άρης, ο Άρης. Γιατί, ο Άρης. Άμε, γιατί, γιατί το παιχνί... Ο Άρης να κέρδιζε τα μάτσα όλα για να μην έπεφτε. Ο Άρης αυτό το μάτς, ο Άρης αυτό το μάτς, το μάτς είχε αντίκτυπο μερικός, όχι ολικός, μερικός. Αντίκτυπο στον Άρη. Ναι. Αν π.χ. δεν κέρδιζε η Καλαμαριά, ο Άρης και να έχανε, ήταν σωμένος. Δεν ενδιαφέρονταν για αυτό το μάτς. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ποιο ήταν το αντίκτυπο του ΠΑΟΚ? Τίποτα, ευχέστε. Άρα τι σε νοιάζει? Νιώσαμε την ανάγκη να ευχηθούμε. Τι σε νοιάζει, λέω. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά, ας περάσουμε λίγο στο... Ας περάσουμε, πάμε λίγο στους... Τι είναι αυτό? Τι κάνεις, Βασίλη, μόνος σου, εντάξει, εμείς για μας... Καλά σου λέει, μονοφαγάς. Εντάξει, μπράβο ρε Καβάδια. Καλά σου λέει. Κάνε πέρα και ένα τηλέφωνο και εμείς εδώ τρώμε. Λοιπόν, Τασό, πάμε στους... θα πούμε και μερικά πραγματάκια. Ναι, γιατί... Πάμε να πούμε τα διαδικαστικά. Ναι, να πάμε. Πούμε τους υποστηρικτές, να κάνουμε το διάλειμμα των 8.30 και να μπούμε, γιατί έχω... να και εγώ να πούμε. Έχουμε το χθεσινό μάτς του Άρη, το 0-3. Έτσι. Ναι. Περίεργα πράγματα. εγώ έχω τεκμηρίωση, έχω ιδεολογία. Τεκμηρίωση, ναι, περίεργα. Ναι, και αυτό φιλικό ήταν. Χθες βγήκε το ένας Αριανός. Ούτε ένας. Μα έλειπα εγώ και ήταν δύο παοξίδες. 10 φορές μίλησα εγώ για Άρη. Ναι. 10 φορές. Ναι, προφανώς αν ακούσανε δύο παοξίδες μπορεί και. Όχι, αγόρι μου. Αυτό ούτε επειδή έλειπες εσύ. Βέβαια έπεσε και αυτό το ρόλο του. Ναι. Σίγουρα. Αλλά. Καλά, εγώ δεν λέω ότι επειδή θεωρώ, λοιπόν, δεν ακούνε Αριανοί. Θεωρώ θεωρώ ότι. Δεν λέω δεν ακούνε. Είπα δεν βγήκαν. Η τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι τη 35ετίας που ουσιαστικά κατά μεγάλο ποσοστό δίνει. Δίνει λογικά το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Επισκίασε την νίκη. Την περίεργη νίκη του Άρη. Στην Τρίπολη με 0-3. Πάλι φιλικό έπαιξε ο Άρης. Έχω αιτιολογία. Πάλι φιλικό έπαιξε ο Άρης. Ο καημένος ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει φιλικό. Ο Άρης έχει παίξει τέταρτο φιλικό του Άρη. Τέταρτο ή πέμπτο φιλικό του Άρη είναι αυτό. Όχι, δεν είπα ότι είναι φιλικό. Φιλικό. Αφού περίεργη νίκη. Έχω τεκμηρίωση. Θα την ακούσουμε. Αφού ακούσουμε πρώτα φυσικά. Για τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής, συγγνώμη, Ράδιο Μαρμίτα. Πρώτος βασικός υποστηρικτής, Πορκή το Ψητοπόλιο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείο, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555, γνωστό νομίζω τάσο πλέον. Είχα μια μεριδάρα σουβλάκια τώρα ζουμερά. Πότε θα πάμε ρε μας. Μετά λέμε, είπε ο Γιάννης. Ο Γιάννης μπας και ξέχασε. Τι θα το κάνω ρε φίλε, τώρα παρακαλώ το Γιάννη να πάμε. Όχι, αλλά τι ρε Γιάννη, το θα πεις για Champions League βολό. Τώρα ήθελα μια μεριδάρα σουβλάκια ζουμερά. Και ο γύρος εμένα μου έχει αρέσει πολύ ο γύρος. Ναι, και τα λεμόνια και τις πατατούλες και τα κρεμμυδάκια, ντοματούρα και λίγο πάπρικα. Και λίγο πάγου, δεν τα μπορώ πλέον αυτά. Πώς τα λένε. Ωραία, τα καυτερά πλέον δεν τα μπορώ. Δεν είναι καυτερά, έχει γλυκιά πάπρικα. Γλυκιά πάπρικα, σοβαρά μου. Μπορεί να ρίξει μπουκο που είσαι επίτηδε σε μένα μέσα στα δικά. Όχι, σου πω ότι είναι γλυκιά, βάλω την καυτερή, την τσίλη. Θα σου πω, θα σε φτιάξω τώρα. Μου έδωσε κάποιο ασύ στη βούλα, τώρα θα σε φτιάξω. Περίμενε. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10 ευρώ σε κάθε παραγγελία. Μερικές λαχταριστές προσφορές. 2 μπέργκερ με γύρο και μια κοκακόλα μόνο 5 ευρώ, 1 special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ, 2 special burgers, 1 τσίκις και μια κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλαμπ αλαντικών και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ κύριε Τρέγια. Να στείλουμε τα καλησπέρα μας και στον Τάσο το Γκαρλίτο. Τασάρα καλησπέρα, καλή εκπομπή πρωταθλητή μου. Καλησπέρα και σένα λέει φίλε Ζάχου. Να είναι καλά ο Τάσος. Λοιπόν, δεύτερος βαστικός υποστηρικτής της εκπομπής, το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου του αδερφού Ισαάκ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει το πετρέλαιο του μήνα ή της χρονιάς σας πάντα στην ώρα σας με μεγάλη συνέπεια. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία λιπαντικών και μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα λοιπόν να τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων Τεχλικίδη Ισαάκ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο για να κάνετε τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιό σας, σημειώστε το 2310-611-256, μοναδικό καύσιμο. Με σωστή ποιότητα ελέγχου 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν,
Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Αβράμογλου που για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Και όταν μιλάμε για Αβράμογλου, το μυαλό μας πηγαίνει στην πηγή των Βοτάνων, κύριε Τρέγια. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια ελαία και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Υπερτροφές Αβράμογλου και η διεύθυνση Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Φυσικά το top σκεύασμα, το Φύτο Slim, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγιεινολόγο. Φάτιν! Πώς? Φάτιν! Υγιεινολόγο. Υγιεινολόγο. Υγιεινολόγο, υγιεινολόγο, υγιεινολόγο. Το είπε ο Ρόρμπαν. Το Σαρδάμ. Το είπε ο Σκρούτζ. Πάμε. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τέλος. Και το κομμωτήριο ανανέωσε τη φίλη μας την Πόπη. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά, ακούσατε, δεν σας λέμε ψέματα. Αλήθεια λέμε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Κανένα πρόβλημα για τις φίλες που θέλουν να καθαρίσουν και τις άκρες χωρίς να χάσουν καθόλου από το μήκος των μαλλιών τους. Υπάρχει εξειδικευμένο μηχάνημα με λέιζερ που αφαιρεί ανώδυνα όλη την ψαλίδα χωρίς να χάσετε ούτε πόντο από τις μαλλούρες σας. Κυραμαρίκες. Άντε με αυτά εδώ πέρα μας έχετε τρελάνει. Λοιπόν, σας περιμένει το επιτελείο της φίλης μας της Πόπης για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις σας με υπηρεσίες κομμωτικής όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 25 στο γεφυράκι των Μετεώρων, επάνω στο κεντρικό δηλαδή. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Ανανεωθείτε οικονομικά. Εμένα που δεν χρειάζεται και πολλή δουλειά, πόσο θα με τρία βουλάκια γίνεται τίποτα. Που δεν θέλει και πολλή δουλειά. Θα σου κάνει και δύο αυγά μάτια σένα. Θα δώσει ένα ταλιράκι, τρία ταλιράκι, το κούρεμα και δύο τα αυγά. Ταλιράκι στο παπαγιανά. Δεν έχει πολλή δουλειά. Δεν έχει σημασία. Το κεφάλι δεν έχει. Δεν έχει. Η τέχνη μετράει. Θα πας για λούσιμο. Λούσιμο. Μασάζ, λούσιμο τι να λούσει. Ναι, θα λούσει. Θα λούσει. Ναι, θα φύγει η λιπαρότητα. Ναι, θα κάνει το μασάζ που στου ώμου θα μου κάνει. Α, στο κεφάλι μα. Σε κάνει και στα λαιμά. Ξέρω εγώ. Μασάζ στο κεφάλι να αιματωθούν λίγο οι θύλακε. Οι ανενεργοί θύλακε, οι οποίοι να ξέρει, άμα κάνει καθημερινό μασάζ, μπορεί να φυτρώσει μαλλιά. Σε έξω λίγο λίπασμα που έχω τι μελιτζάνε, θα γίνει κούκλα. Ναι, και μετά θα σου περάσει ένα χέρι overlight για το γυάλισμα. Είμαι κατευθείαν. Είμαι κατευθείαν για blue sky, εντάξει. Blue sky, ρε, πολύ χορευταρά είσαι, ρε. Διέπρεψε. Τι έκανα. Σε καμάρωνα, ρε φίλε. Δηλαδή, ανέβηκε εκεί στην πίστα, διέπρεψε. Πήρε και την Αγνή, πήρε το number one. Δεν χορεύε κανεί σα, έπρεπε να χορεύει. Πήρε το number one εκεί, να πούμε. Βέβαια κάτω από την επιτήρηση του Ηλία. Καλά, εντάξει. Φιλαράκι. Ναι, πάντα, ναι. Και... αυτό δεν χορεύε κανένα. Έπρεπε να χορεύει. Καταπλήξατε τα πλήθη. Ναι, ναι, έγινε τέτοιο. Να δείτε, παιδιά, το Ζάγο. Ζάγο Τραβόλτα. Ο Ζάγο Τραβιόλα. Ναι. Special εκεί πέρα. Ναι. Ναι, αλλά δεν σταματούσε. Μια... κουνιόταν εκεί στο μπαρ, κουνιόταν στη... ναι. Στην πίστα. Λες και κατάπια κομπρεσέρ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Λες πού είναι. Εγώ είχα αγωνία για το Ολυμπιακό. Δεν μπορούσα να χορέψω. Λοιπόν, παιδιά, μου έδωσε, για να πάμε και στα άντε, μου έδωσε μια ωραία σύστη η γυναίκα του η Βούλα. Λέω, δώσε υλικό, Βούλα. Τι ομάδα είναι η Βούλα, ξέρετε, παιδιά. Για να μην λέμε μόνο τον Μπουγάτσα που παντρεύτηκε Παοξού. Να το λέμε. Έτσι. Γιατί τον έκραζε τότε. Τι ομάδα είναι, παιδιά, θα το βάλω ερώτηση. Τι ομάδα είναι η Βούλα. Θα το πεις όπως το είπε όμως. Ναι, δεν του πώς το είπε ακριβώς. Πίσω πώς το είπε. Ναι. Σου είπε παλιά ήμουν, ναι. Όταν το γνώρισα τάδε. Τώρα ναι. Δεν ασχολούμαι. Θα το αφήσω στο τέλος. Ερώτηση, θα το αφήσω στο τέλος, ναι, παιδιά. Ναι. Στην αποφώνηση θα πω τι ομάδα είναι η γυναίκα μα, του, είναι του Τρέγια. Είναι καλό να υπάρχει αντιπαλότητα στο ζευγάρι, ναι. Ερωτικά. Αυτό δυστυχώς έχει δίκιο. Σου βγάζει ένα μένος. Δυστυχώς έχει δίκιο. Μην βρει τώρα που θα σε παντρέψω, μην βρει καμιά Αριάννου. Είπα ή Ολυμπιακού. Λοιπόν, το λέω, πάρεις, νομίζω το έχω πει κι άλλη φορά. Την κουστάρεις. Παοξούδα πάρεις. Θα σου πω, ναι, ή θα Ρακλή, σου πω ναι, τώρα, ναι. Νομίζω το έχω πει και σε άλλες φορές. Δεν θυμάμαι το είπα εδώ στο Λίμπερο ή στο ναι. Γέλο που ήμουν. Ότι όποτε τα είχα, είχα ναι. Πάρα πολλές. Όταν τα είχαμε Αριανού, ναι. Τίποτα φίλε. Δεν τέριαζε. Η αντιπαλότητα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τα ετερόνυμα έλκονται, λέει, και τα ομόνυμα αποθούνται. Τεράστιο πόθο, να ξέρεις. Και σε βγάζει μεγάλο ερωτισμό. Ναι, αλλά τώρα συγκίνουμε. Κάναμε συγκεκριμένο το τι εντάξει, ομάδα φίλε, είναι σχεδόν. Σχεδόν. Δύο-τρεις επιλογές. Δύο-τρεις επιλογές. Η Άρης θα είναι. Η Ολυμπιακός. Η Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Η Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Ναι. Καλά, λίγο δεν κατάλαβες. Ναι. Για να δούμε. Εντάξει. Για να δούμε, παιδιά, τι μάθαμε. Τι μάθαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε πρώτα. 9 θα κάνουμε το.
Α, την ώρα μόνο. Βάλε τη ώρα. Ένα λεπτό να ακούσουμε την ώρα. Θα κάνουμε το break στις 9. Θα το κάνουμε διπλό μετά, να ακούσουμε την ώρα. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά λίγο. Εσείς θες εδώ πρέπει να αναλύσατε τα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ή καθόλου δεν αναλύσατε. Τα είπαμε όλα. Χθες έγινε ένας πανζουλισμός. Ναι, λίγο άκουσα στην αρχή, αλλά δεν ήμουνα. Ήμουνα με τα τσάγια και με τα τέτοια χθες. Έγινε. Πραγματικά περάσαμε ωραία. Περάσαμε ωραία γιατί είχαμε και το καβαλέ μας, είχαμε και μεγάλη συμμετοχή, δόξα τω Θεώ. Καλά, λογικό είναι. Ναι, ναι, εντάξει, ρε φίλε. Είναι λογικό. Μετά από ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αλλά με έκανε εντύπωση, βγήκαν Ολυμπιακοί, αεξίδες, Παναθηναϊκοί. Ο οδηγός Μπαρμπασάδα. Όχι, που να βγει η Κώτα. Πού να βγει η Λιράτη η Κώτα. Σε είπε Κώτα να βγει. Πού να βγει, βρε οδηγός, η Λιράτη η Κώτα. Πες, μου έβγαλε μια γλώσσα και την πατούσε να πούμε όλη τη βδομάδα και τον είπα κάτσε καλά, θα το φάσει το τρικαλό στα 3-0. Σας το λοιπόν, ένα περίεργο πράγμα, Ζάχο, που για μένα δεν ήταν. Εγώ το ήταν αναμενόμενο, βέβαια. Βγαίναν λοιπόν, βγήκανε τουλάχιστον τρεις Ολυμπιακοί, τουλάχιστον τρεις Παναθηναϊκοί, τουλάχιστον τρεις αεξίδες. Το μίνιμουμ σου λέω, γιατί χθες είχαμε κάνει 30 γραμμές. Σου λέω, τουλάχιστον από τρεις που θυμάμαι. Αριανό Ζεβία, που είπε. Όχι. Και παραδέχτηκαν και οι 9 Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί αεξίδες ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το πιο αρσενικό πρωτάθλημα. Ωραία. Και το παίρνει δίκαια και το σηκώνει 100% δικαιότατα. Ωραία. Μόνο ο Αριανός δεν βγήκε να το παραδεχτεί. Τελείωσες. Μόνο ο Αριανός και η Ηρακλειδέας φυσικά δεν βγήκε να το παραδεχτεί. Δηλαδή βγήκαν όλοι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ από το ΠΟΚ. Καλά. Έτσι, Ολυμπιακοί, αεξίδες, Παναθηναϊκοί. Το ΠΑΟΚ και ο Καστοριανός βγήκε. Ο Καστοριανός, ο Νίκος. Ο αεξής. Ο αεξής, ναι, που είναι στη Μαρμίτα, στο Θουβού. Ναι. Και το παραδέχτηκε το παιδί προς τιμή του. Ένας Αριανός δεν βγήκε. Ωραία. Μετά από 0. Πρόσεξε τώρα. Μετά από 0-3 με την Τρίπολη. Από μεγάλη νίκη που σου δίνει ουσιαστικά κλειδώνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Καλά, κλειδώνει όχι, αλλά γίνεται μεγάλο φαβορείο Άρη. Κλειδώνει τη θέση Ευρώπη κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, να περιμένουμε και τα τρία ντέρμπι, έτσι. Τα τρία μάτς που έχει. Τα τρία ντέρμπι θα τα παίξουν κι άλλοι. Δεν τα παίξουν. Ναι, μαζί σου. Αλλά να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, ο μόνος που τα έχει παίξει για να μπαίνουμε στο τέτοιο. Που τα έχει παίξει και θα μπορούσε να μας κάνει. Είτε δεν είναι Τρίπολη. Λοιπόν. Δεν βγήκε ούτε μισός Αριανός να πει μπράβο στον ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Εγώ θα σου πω. Εμένα τι μου λέει αυτό. Ότι το 0-3 το χθεσινό του Άρη. Ωραία. Το επισκίασε και το σκέπασε και, και το έθαψε. Ωραία. Εξ ολοκλήρου οπαδικά η τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 την Κυριακή. Ωραία. Που ουσιαστικά κατά 80% δίνει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. 80% το δίνει. Ναι, εγώ και μήπως είναι 60. Ό,τι είπε ο Βιερίνια. Καλά, αφού το είπε ο Βιερίνια, κάπως έτσι θα είναι. Ο Βιερίνια είναι επαγγελματίας και αυτό πρέπει να πει. Είναι και αρχικός ομάδος. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Ο Βιερίνια καλά λέει, καλά κάνει και λέει. Άλλο τι λέει ο Βιερίνια, άλλο τι λες εσύ. Πιστεύω τώρα, όταν αρχίσαμε, είπε το πήρε. Τώρα πάλι είπε 80%. Πιστεύω σε τέσσερις αγωνιστικές θα. Ωραία. Έχει κρυθεί το θέμα. Να μην έρθει κανένα διπλό, το πάω κάτω στην Τούμπα και μα ξαναλέει να αρχίσει να ξαναφοβάσει. Κοίταξε, το μόνο διπλό μπορεί να πάει κανένα άντρα να παίξει με μπιφτέκι διπλό. Σίγουρα είναι. Διπλή πίτα και τέτοια. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Απλά εντάξει, θα σα φερθούμε ευγενικά. Ναι. Αν και ο Άρης είναι ανεβασμένο το έτσι, για να λέμε τα πιστεύω, πράγματα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Έπαιξε, καταρχήν. Ναι, να τα πάρω γιατί είπε κάποια πράγματα. Πάμε λίγο να μιλήσω. Περιμένετε, παιδιά, γραμμέ λίγο πιο. Ναι, λίγο παιδιά, 5 λεπτάκια έξι να πούμε κάποια πράγματα. Εγώ... 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Μην πέλετε όμως σε ούτε δεκάλεπτο. Λοιπόν, πιστεύω ότι εγώ που το έλεγα, δεν έχω πρόβλημα, που έλεγα ότι το μάτς θα λήξει χ, διότι και ντέρμπι ήταν και πίστευα ότι ήταν ένα αποτέλεσμα που βόλευε και τους δύο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πεντακάθαρα και δίκαια το παιχνίδι. Στο είπα. Ναι, εντάξει, είπα, εντάξει. Είναι κολονάρα. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό είναι, πώς το λένε, πρόβλεψη. Ήταν λάθος πρόβλεψη. Και στο κάτω-κάτω ντέρμπι, χι είπα, δεν είπα διπλό. Όχι, αν ήθελα να πικάρω, να κάνω, θα έλεγα διπλό. Έτσι δεν είναι. Εγώ το βλέπα χι. Το φοβήθηκα αυτό που είπες, γιατί. Γιατί ρε φίλε, ήσουν σε δαιμονιώδη φόρμα τελευταία στοιχηματικά. Θες τι έπαιξα, και λέω, κάνε πλάκα, λέω βρικόλακας. Ξέρεις, άμα σου πω. Βρήκε τον Πανιόνιο. Πόσταρα κιόλα, αν σου πω τι έπαιξα χθες, θα ζαλιστείς. Και τι έβαλα. Δηλαδή, έβαλε ότι θα βάλει γκολ ο Λάρσον. Ο Λάρσον έβαλε. Θα βάλει γκολ και ότι ο Άρης θα κερδίσει 1-2. Έβαλε γκολ ο Λάρσον το πρώτο. Ο Λάρσον έβαλε το πρώτο. Λάρσον την κοινή και η Γκαρσία. Ναι, ναι, αλλά αν έβαλε σκορ, δεν θα έβαζε το Λάρσον. Ξέρετε, έχω πάθει μαζί σου. Λάρσον δεν θα έβαζε. Ξέρετε, τι έχω πάθει μαζί σου. Πάω καλά. Είναι η πρώτη χρονιά που ξέρω τους περισσότερους παίκτες του Άρη. Ναι, καλά, λογικό. Κάνουμε εκπομπή μαζί. Όχι, στην οπαδική μου ιστορία. Στη Μαρμίτα, όταν ήμασταν τηλεοπτική, δεν τους ήξερα. Δηλαδή, ήξερα κάποιους, ρε παιδί μου.
Τώρα δηλαδή μπορεί να ξέρω και ότι είναι δεκάδα. Δεν σε κάνω πλάκα. Εντάξει, είναι και, ναι. Μιλά, και στην επικαιρότητα. Είναι γίνονται, και πλέον. Δεν γίνονται αυτά. Ακούω τι έχω πάθει. Ωραία. Λέω, λέω ότι παρότι η πρόβλεψή μου ήταν λάθος, διότι σαν ντέρμπι και σαν όλα τα παρελκόμενα οι παράμετροι, το βλέπα χείρε, παιδί μου. Ναι. Και άμα ήθελα, επαναλαμβάνω, αν ήθελα να σε πειράξω ή να κάνω απ' έξω τέτοιο, θα έλεγα διπλό. Και με το χ. Σωστά. Είτε χ είτε άσο, το ίδιο πράγμα ήταν. Σωστά. Εντάξει. Δεν πήγα δηλαδή κόντρα να σου πω διπλό. Χ το βλέπα, χ το έπαιξα. Έχασα. Τι θα κάνουμε. Ο παίζον χάνει και ο πίνον μεθά. Λοιπόν, το χάσαμε το δεκαρικάκι. 23 ευρώ μας έδωσε ο ΠΑΟΚ με τον Πασκαλάκη, τα χάσαμε τα 10. Έτσι κι αλλιώς τα τάχανα γιατί είχα και τον Άρη γκολ-γκολ, έτσι. Γκολ-γκολ είχα τον Άρη. Δηλαδή και χ να βγαίνει. Τον Άρη γκολ γκολ τον καλά είχα. Καλά που πήγες και εκείνο το δώρο το του, από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και ενίσχυσες βέβαια και την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Να μου χαθείς τα και λες. Έπιασε λίγο τόπο. Εσύ μας είπες τότε ότι η ομάδα δεν είναι γυναίκα. Τα πήρα για ένα φίλο ρε φίλο. Εντάξει. Εντάξει, μπράβο, καλά. Πήρα για ένα... έκανε παιδάκι μία φίλη μου που είναι και ο άντρας και η γυναίκα. Δεν πήρα ένα βρεφικό. Μα φάγατε τα λεφτά, τρέγια. Πολύ φτηνή είναι η μπουτίκ σα. Δεν μπήκα εγώ μέσα. Αντιπρόσωπο έστειλα. Αντιπρόσωπο έστειλα. Το Χρήσο έστειλα, τον Κότσι. Καλός άνθρωπος. Φτηνά τα έχετε τα εμπορεύματα, τρέγια. Φτηνά. Σε καμιά μπουτίκ δεν είναι. Αφού όταν μου το έβαλε από πλουτόνιο είναι. Σε καμιά. Ναι, σε καμιά δεν μπουτίκ δεν είναι φτηνά. Ναι, όντως και του Άρη τότε όταν ήταν ακριβά. Μπορεί να βρεις ένα αναπτήρα 5 ευρώ να μου. Έτσι, είναι ακριβά. Τουλάχιστον λες πάνε στην ομάδα τα λεφτά. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι ναι, έπεσα έξω. Έπεσα έξω στην πρόβλεψή μου. Χάσαμε, το πληρώσαμε. Πάω και έρθει δικαιότατα. Ήταν καλύτερο. Και μπορούσε να κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ. Αυτά για το τέτοιο που λες. Mm. Και ότι ο ΠΑΟ κατακτά δίκαια το πρωτάθλημα, φυσικά το κατακτά δίκαια. Άλλο αυτό και άλλο το καθαρό. Εγώ δεν λέω το παίρνει βρώμικα με διαιτησία. Σου είπα ότι στην Ελλάδα για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να έχεις κάποια εχέγγυα. Ναι. Αυτά τα έχει ο ΠΑΟ. Mm. Μην πας να μας πεις ότι δεν τα έχει. Όταν δεν τα είχε και καλή ομάδα να έχει και ο ΠΑΟ και ο Άρης, δεν παίρναν το πρωτάθλημα. Αυτό σου λέμε. Και αυτό νομίζω είναι η φωνή της λογικής. Διότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα και δεν έχει σχέση καμία με Άρη και ΠΑΟΚ. Δίκαια το παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μάτσο, μισά μάτσο χάλια μάλλον. Ένα μάτσο χάλια είναι η ΑΕΚ. Και ο Άρης, αν δεν είχε κάνει τραγικά λάθη και αγωνιστικά και σε κάποιες επιλογές που άργησε, διότι οι επιλογές ακόμη και του Ιανουαρίου είναι, φαίνονται ότι είναι πολύ καλές, πιστεύω να μην πω έτσι, θα χτυπιόταν με την ΑΕΚ για την τρίτη θέση. Αυτοκτονεί ο Άρης αυτή τη χρονιά. Το υλικό του πιστεύω, τουλάχιστον από τη ΣΑΕΚ, δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Καλά, από του ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακού είναι χειρότερο, εντάξει, προς Θεού. Πιστεύω δεν είναι τόσο χειρότερο από τη ΣΑΕΚ το υλικό. Έτσι λέω, το τώρα, το σήμερα. Αύριο οικονομική ισχύ έχει ο Μελισανίδης, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Εμείς δεν έχουμε. Λέμε για το τώρα. Και λέω, πάμε για το μάτς το χθεσινό. Αν κρατήσεις. Ναι, κορμός. Αν κρατήσεις αυτή την ομάδα που έχεις τώρα ναι. Έτσι όπως είσαι. Όχι με κάτι άλλο που έχει και φύγανε. Αν την κρατήσει, καταφέρει ναι. Και την κρατήσει ένα-ενάμιση χρόνο. Ένα-ενάμιση χρόνο. Συμβόλαια έχουν. Ναι, εκτός το Ματέο που είναι του τέτοιου. Λέω, είναι δανεικό. Ναι. Δηλαδή, αν σου έλεγα εγώ τώρα. Α, λε να φύγουν να πάνε σε καλύτερε ομάδε. Πριν πέντε μήνε ότι θα φύγει ο Πρίγιοβιτ. Θα το πείτε. Όχι, όχι, δίκιο έχει. Δίκιο αυτό. Σε αυτό δηλαδή, θα πει το πείτε. Μπορεί να έχει μια πρόταση, λέμε, αν δεν έχει συμβόλαιο. Αυτό ακριβώ. Αν καταφέρει, λέω λοιπόν, με αυτό που είδα εχθέ. Γιατί χθε ο Άρης έπαιξε μπαλάρα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικό ο Άρης. Τους έκανε κουδούνια. Ναι. Το κολοκοτρονί, το καφέ της χαράς, αυτό ναι. Το πόποτα. Ο Τσουαλάν πήγε για καλύτερα εκεί πέρα, έκανε 4-5 νίκες ναι. Και άρχισε κάτι ουσιαστικά. Εγώ δεν περίμενα τόσο χάλι τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν είναι μόνο τάκο, δεν είναι τέτοιο, ήταν και η εμφάνιση ναι. Τάσο. Εγώ θα πω τώρα πέρα από την καζούρα που κάνουμε. Ότι η Τρίπολη φάνηκε χάλια γιατί ήταν πολύ καλός ο Άρης χθες. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακός ο Άρης, δεν ήταν καλός. Θεωρώ ότι αυτός ο Λάρσον ξέρει ναι. Πολλά κιλά μπάλα. Είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλή μονάδα. Τουλάχιστον αρχικά αυτό δείχνει. Όσο παίζει ο Γκαρσία καλά, ο Άρης να μην φοβάται. Ναι. Σωστό και αυτό που λες. Και βρήκε ένα παίκτη. Εδώ θέλω να κάνω. Επειδή ναι. Εσύ εντάξει, μπορεί να το βλέπεις. Ο Παντελίδης άρχισε να αποδίδει καρπούς στην προπονητική του ικανότητα. Γι' αυτό και ήρθε και αυτό το 0-3. Θεωρώ ότι όλα πήγανε καλά χθες στον Άρη. Δεν στράβωσε τίποτα. Γι' αυτό ήρθε και το 0-3, βέβαια. Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, αυτά σωστά που είπες. Ναι, ένα-δύο γκολ επιχείρησε να βάλει η Τρίπολη. Εντάξει, είχε δύο φάσεις. Θα κάνει και η Τρίπολη. Εντάξει, είχε δύο φάσεις η Τρίπολη βασικά. Και τις δύο είναι πως θα σου κάτσει. Και τις δύο με το Μανιά. Η μία βέβαια είναι δώρο του. Δεν είναι κακό. Εντάξει, γιατί λέμε παίζει την ομάδα, μην το κράζει, λέει ο άλλο. Παίζει την ομάδα. Δεν κράζουμε. Είναι λάθος του Τζανακάκη. Το πρώτο, δηλαδή, στο 32 εκείνο το. Από τα πλάγια το τέτα τέτ.
το πλαϊνό τετατέ, την Ελλάδα του Τζανακάκη που ξεχνιέται, όλοι τραβιούνται για offside και ξεχνιέται. Σωστές οι παρατηρήσεις σου, μία τέτοια υπάρχει, ένα μεγάλο συν που ήταν στο χθεσινό μάτς και είναι, θα πάρουμε το φίλο, κράτησε τον ένα ούτε λεπτό, είναι ο Τόνσο. Ο παίκτης ο οποίος έλειπε πιστεύω από τον Άρη, ο παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα, θα τρέξει με την μπάλα, θα την κουβαλήσει την μπάλα και θα τη δώσει σωστά. Και είναι ο παίκτης που ηρεμεί το παιχνίδι του Άρη. Έλειπε αυτός ο παίκτης από τον Άρη. Αυτούς τους παίκτες που δοκιμάστηκαν σε αυτή τη θέση πριν έρθει ο Τόσο δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Μακάρι να συνεχίσει και να είναι αυτός ο Τόσο που ξέραμε και από την Τρίπολη και αυτό που έδειξε χθες. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι. Το σωστό θα ήταν το παιχνίδι του Άρη να το ηρεμεί ο Βαλεριάνος. Ναι. Λόγω ονόματος. Βαλεριάνος, να πετάει δύο-τρεις. Ωραία. Ναι. Και ένα τελευταίο. Να πάρουμε το φίλο και συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Να πάρουμε το φίλο. Έλα, έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Για χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Κώστας, έχουμε ξαναμιλήσει. Αριανός. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Από Τούμπα. Ποια Τούμπα, ρε. Πού Τούμπα, ξέρω εγώ. Για πες. Από ποιο, από την Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη. Α, εντάξει, κοντά είσαι. Θάνος είναι από την Τούμπα. Θάνος είναι. Ναι. Ναι. Έλα, έλα, Κώστα, πάμε. Από την Ασπρόμαυρη Κατερίνη. Εγώ πολύ πήρα λέγοντα, θα σου πω κάτι τώρα για του χρόνου. Εγώ θα οριοθετήσω, όσο νωρίς και αν σου φαίνεται, εγώ από τώρα θα σου πω, θα οριοθετήσω το στόχο για του χρόνου. Δεδομένου δύο πραγμάτων. Πρώτον, ότι οι παίκτες οι οποίοι έχουμε είναι όλοι με συμβόλαιο. Αυτό ναι. Δεν είναι ιδανικοί. Εκτός το Ματέο. Ναι, εντάξει. Που σημαίνει, ότι για πρώτη, που σημαίνει ότι για πρώτη φορά θα έχεις μια ομάδα η οποία θα έχει μια ομοιογένεια ενός χρόνου. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Βασικό, και θα έχεις έναν προπονητή ο οποίος θα τη δουλέψει από την αρχή. Οπότε, ό,τι προσθήκες να κάνεις κάθε καλοκαίρι και τελειώσαμε. Φέτος, δηλαδή, που εγώ είχα στο μυαλό μου αντικειμενικούς στόχους, μια καλή πορεία στο κύπελλο και αν ερχόταν η Ευρώπη, έχει καλός. Αυτό ήθελα, ήταν το σχόλιο μου, το τελευταίο για το κύπελλο ήταν το σχόλιο μου, αλλά τέλος πάντων. Κώστα. Θα σου ολοκληρώσω λίγο να τελειώσω αυτό και θα σου και. Αλλά βάζε τα λίγο μικρό καλάθι ακόμα, γιατί έχεις τρία δύσκολα μάτς μπροστά σου. Μα είπα, εγώ για φέτος δεν είχα καν Ευρώπη στο μυαλό μου. Σου είπα ότι είχα μια καλή πορεία στο κύπελλο και αν ερχόταν η Ευρώπη, έχει καλός. Για φέτος. Για του χρόνου, φέτος σου είπα ότι το ένα δεδομένο είναι ότι οι παίκτες θα παίζουν πρώτη φορά όλοι μαζί και το δεύτερο δεδομένο, όσο και αν σου φανεί περίεργο που το έχω στο μυαλό μου, δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ καλός κακός παίρνει το πρωτάθλημα φέτος. Το πήρε, φίλε. Είναι δεκαγωνιστικές μήνανε. Εντάξει. Και εσύ τις άλλες έχοντας πάρει ήδη δύο κύπελλα, σωστά τα λέω. Ναι, ναι. Ωραία, ο στόχος με εμένα του χρόνου σαν Αριανός και θα ήθελα να είναι, δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο μάλλον από την κατάκτηση κυπέλλου. Καλά, ναι, αυτό. Στο μυαλό μου λες και... Δεν με ενδιαφέρει καν η Ευρώπη. Λες και στο μυαλό μου αυτά που ήθελα να πω, ναι, εντάξει, όντως. Δεν με ενδιαφέρει τι θέση θα τερματίσω, δεν με απασχολεί, ας είναι και 100. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι ότι... Αλλά είναι κατάκτηση κυπέλλου, χρειάζεται τίτλο. Ζητάει ένα τίτλο μετά από 51 χρόνια και είναι λογικό. Πόσο χρονών είσαι, Κώστα? 37. Εντάξει, δεν είσαι μικρός, δεν είσαι μεγάλος. Μικρός δεν είμαι, μεγάλος δεν είμαι. Μεγάλος, ναι, δεν είμαι, ναι, απλά έχω δει Αριανός μπασκετικός, αλλά. Όχι, άλλο λέω, γιατί αυτό είναι δικό μου τέτοιο, ρε παιδί μου. Λέω, η ατάκα είναι όσο και μακάβρια κι αν είναι. Πριν πεθάνουμε, τουλάχιστον εγώ θέλω να δω ένα τίτλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ και πριν πεθάνω από ένα τίτλο, ρε μεγάλο. Ναι, ρε φίλε, εγώ για μένα. Όχι, για μένα λέω, δεν λέω για σένα. Εγώ δεν είμαι 37 όμως. Κατάλαβες. Και εξάλλου μην καλά, δεν είσαι και 70. Χτυπάμε το. Δεν ξέρεις και 50, τι ξέρεις. Δεν ξέρεις το αύριο τι σου φέρνει. Η ζωή για τον άντρα ξεκινάει στα 50. Έτσι, 30, 40, 50. Ούτε ο Κωνσταντάρας. Ο στόχος ο μοναδικός του χρόνου είναι κατάκτηση κυβέρνηση. Οτιδήποτε έτσι λιγότερο από αυτό είναι αποτυχία. Έτσι. Όπως το λέω. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, ρε Κώστα. Πάντως, βασική προϋπόθεση σε αυτά που είπε ο Κώστας είναι να τηρηθούν οι όροι των συμβολέων και να πληρωθούν. Βέβαια. Και να πληρωθούν. Πληρωμένοι όλοι, λέει. Έτσι λένε. Τώρα. Ναι, θα γίνουν κάποιες ανανεώσεις και κάποια αυτά. Αυτό έχεις, να το κρατούμε. Αυτό έχεις, γιατί έφερες και το παράδειγμα του, ναι, του Πρίγιοβιτς. Σωστό είναι αυτό, γιατί αν ένας παίκτης έχει προσφορά, δεν πάει να έχει και συμβόλαιο και του πάρει τα μυαλά μια ομάδα, δεν κάθεται κανένας με το ζόρι πλέον στο ποδόσφαιρο όταν μου υπάρχει. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, έρχεται το καλοκαίρι. Άσχετα τώρα που θα ακουστεί σαν πίκα, αλλά εγώ δεν το λέω για πίκα. Ναι. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να γίνει. Ναι. Έρχεται ο Σαββίδης, ναι, και σου λέει: εγώ μίλησα με τη Λας Πάλμας, συμφώνησα στο τάδε, ναι, ποσό. Έτσι, όμορφα και ωραία. Ο Ματέο δεν είναι του Άρη. Το λέω, καλοκαίρι επιστρέφει. Δεν έχει σχέση με τον Άρη. Τους έχεις ακουστεί. Ναι. Μίλησε με τη Λας Πάλμας, λέω. Ναι. Και σου λέω: τον μπαίνει τον παίκτη. Δεν μπορεί δίνει, να τον δίνει 3, 4, 5 που μπορεί να τα δώσει, αν γουστάρει. Πώς είναι ρήτρα και τον μπαίνει. Πρέπει να συμφωνήσει και ο παίκτης, βέβαια. Πρόσεξε, μαζί σου. Καλά, τώρα εσύ τι λες, άμα πάρει μια ταλιρούμπα, δεν θα συμφωνήσει, ναι, και τον πει θα παίρνεις και 800 κάθε χρόνο. Άντε, για. Το λογικό είναι έτσι. Μπράβο. Άρα λοιπόν, πρόσεξε αμέσως, ναι, σκέψου τον Άρη, αυτόν τον Άρη, ναι, χωρίς τον Γκαρσία.
Ωραία, άλλο για λέω. Αυτό, ένα απλό παράδειγμα έδωσα και για σένα και το φίλο τον Κώστα. Άλλο λέω. Εγώ χειρότερο είπα από αυτό που λες. Λέω ότι ακόμη. Ο Γκαρσία δεν είναι παίξει του Άρη. Ή οποιοδήποτε σάβει. Ο Γκαρσία δεν είναι παίξει του Άρη. Το καλοκαίρι γυρίζει έχει, στην ομάδα του. Ναι, αλλά έχει τεράστια συνεισφορά. Ναι, άλλο στην λέω. Πορεία και στι νίκες του Άρη και στα γκολ. Και πρέπει αυτό τον παίκτη να τον κρατήσει. Θα τον αγοράσει. Άμα το. Κοίτα, μη λέμε συνέχεια τα ίδια. Δεν ξέρω πόσο είναι η ρήτρα. Ακούσαμε από το καλοκαίρι που θα τον ακούσουμε με τον φίλο. Σου είπα πάλι το ίδιο λέω. Από 500.000 άκουσα τη ρήτρα μέχρι 6 εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο τέτοιο. Ποιο τα γράφει αυτά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ποιο τα γράφει. Άκουσα από 500.000 μέχρι 6 εκατομμύρια είναι η ρήτρα. Ένα θα μα πει πόσο είναι η ρήτρα του Γκαρσία. Αν μπορεί να την πληρώσει ο Άρης, πρέπει να την πληρώσει. Είναι λογικό. Δεν πρέπει αυτό ο παίκτη να μείνει στην ομάδα. Άμα έχει 4 εκατομμύρια ρήτρα, δεν μπορεί να την πληρώσει ο Άρης. 4 εκατομμύρια φυσικά δεν μπορεί να την πληρώσει. Δεν μπορεί να την δώσει. Ούτε 3 μπορεί να δώσει. Ο Άρης μπορεί να δώσει μέχρι 1,5 και εκείνο με θυσία. Και βαριά για να είναι ο καλύτερος σου παίκτης. Ναι, ναι. Για να έχει και αξία μεταπολιτική. Αυτό, να μπορείς να τον πουλήσει, να παίξει Ευρώπη, να τον δουν δύο και να τον πουλήσει μετά από δύο χρόνια. Αυτό εννοούσα όταν είπα να σου μείνουν οι παίκτες αυτός ο Άρης. Εγώ δεν μιλάω για τον Γκαρσία που δεν είναι καν παίκτης του Άρη. Μιλάω και για τους παίκτες που έχει συμβόλαιο. Ο Βέλεθ π.χ. που έχει 2 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Αν έρθει και δεν σου λέω η Σαραγώσα. Δεν σου είπα καμιά. Δεν σου είπα ρεαλ. Η Αλμπαθέτε. Η Αλμπαθέτα είναι Β' και η Σαραγώσα Β' είναι Black Ape. Τέλος πάντων, ανεβαίνει. Η Σαραγώσα γιατί είναι και ένα όνομα. Ρε παιδί μου. Είναι ένα όνομα. Η Εσπανιόλ. Και πει, τον θέλω και ας έχει 2 χρόνια συμβόλαιο. Θα φύγει ο παίκτης. Δηλαδή δεν μπορείς να κρατήσεις πλέον κανένα παίκτη. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Με έφερε τον Γκαρσία που δεν είναι καν παίκτης του Άρη. Τι μου το φέρεις παράδειγμα, ο Γκαρσία έτσι κι άλλως θα φύγει. Ο Γκαρσία τον είπα γιατί. Και αναφέρθηκα σε αυτόν. Γιατί αν ρωτήσουμε 10 φίλους του Άρη, ποιον παίχτη θεωρείς πρώτο στον Άρη, αυτή τη στιγμή οι 9,5 θα πούν τον Γκαρσία. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Γκαρσία, εγώ θα σου έλεγα, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Και ο Βέλεθ, εμένα μου αρέσει. Σαν μεταγραφές, ναι. Έτσι. Εγώ πιστεύω ένα παίκτη που δεν πρέπει να φύγει από τον Άρη, που βέβαια έχει και συμβόλαιο για 3 χρόνια νομίζω. Είναι όχι, ο Σιώπης. Ο Σιώπης, καλό συγγνώμη. Ήθελα να πω κάτι για το Σιώπη. Λοιπόν, πάμε στους φίλους όμως. Έχουμε 2 γραμμές, πάμε στο πρώτο από τις 2. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για χαρά. Δημήτρη λέγομαι. Γεια σου Δημήτρη. Να σας ρωτήσω, από Αθήνα τηλεφωνώ. Ναι. Εντάξει, Παναθηναϊκός είμαι εγώ, δεν έχει σημασία. Επειδή είμαι ένα φίλο μου δίπλα και έχουμε μια διαφωνία. Άμα μπορούμε να τη λύσουμε, εδώ είμαστε. Άμα μπορείτε, να σας ρωτήσω. Θέλω να μου πει, οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Οι οπαδοί τους, ας πούμε. Ναι. Λίγο με ποιους μοιάζουν αντίστοιχα στην Αθήνα. Καταλάβατε, από τις τρεις ομάδες εδώ στην Αθήνα. Οι Παοξίδες είναι οι Ολυμπιακοί, ναι. Οι Αριανοί είναι οι Παναθηναϊκοί και οι Ηρακλειδείς είναι οι Αεξίδες. Εμένα μου μοιάζανε λίγο με τους Αεξίδες οι Αριανοί. Έχει δίκιο αυτός που μου λέει ΑΕΚ πάει με. Βέβαια έχει δίκιο, ρε φίλε. Αυτός σου είπε Παναθηναϊκός ο Αριανούς, δεν σου είπα ΑΕΚ. Αυτό είπα. Ναι, εγώ αυτός είπε οι Αεξίδες δεν μοιάζουν με Αριανοί. Αυτός λέει, αυτός έτσι. Ναι. Εσύ λες ότι οι Αεξίδες είναι με τους Αριανούς. Να σου πω. Πώς είναι το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου. Δημήτρη, σε τι φάση, καφέ πίνετε κανένα ουίσκι, τι πίνετε, κάτι πίνετε. Πάμε τη Ρώμα τώρα και. Τι να το παίξουμε τη Ρώμα, ρε Δημήτρη, για πες μας. Ρώμα, ωραία είστε. Τι να το παίξουμε, τι το βλέπεις. Η Ρώμα, για όσους ξέρουν, πριν από 2 χρόνια την πάτησε με την Πόρτο, έτσι. Ρώμα, Πόρτο. Ναι, αλλά έχει πολλές ελλείψεις, λέει η Πόρτο σήμερα. Όπως... Αποκλείστηκε, άμα ξέρετε, πριν 2 χρόνια όντως. Έφερε 2-2 στο πρώτο μάτς και έχασε 1-3 στη Ρώμη. Έτσι, η Φελή. Μίτσο, ποια περιοχή είσαι στη Χαβούζα? Εγώ είμαι από Μαρούσι. Μαρούσι. Και λέτε ότι μοιάζουν οι Ηρακλειδείς μου τους Αεξίδες. Γι' αυτό είσαι πράσινος βάζελος. Μαρούσι. Και πολύ για... Αυτός το είπε έτσι γιατί εδώ τους λέμε τους Ηρακλειδείς. Ότι τους Αεξίδες μάλλον λένε εδώ οι Ηρακλειδείς της Αθήνας. Γι' αυτό το είπε. Κατάλαβες. Κάπως... Για πολιτικά, ας πούμε. Όχι. Τους Αεξίδες λέμε ο Ηρακλής. Αυτό είπα. Τους Αεξίδες εδώ τους λέμε. Μοιάζουν για το λόγο. Όχι, λόγω γιατί, είναι οι λιγότεροι. Λόγω κόσμου. Δεν το πάω έτσι. Εμείς έτσι το πάμε. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Εμείς είμαστε και πολλοί της Β' κατηγορίας εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τους Ηρακλειδείς γιατί τους λέτε γυρεούς. Είναι πιο παλιά ομάδα. Το 1908 έχουν ιδρυθεί. Αυτή είναι η έννοια. Ναι, γι' αυτό επειδή ομάδα. Είναι η πιο παλιά ομάδα και τους είναι γριές τους λένε. Εμένα ένας παοκτής φίλος μου είχε πει και καλά επειδή
Παλιά ήταν η συντηρητική τη Θεσσαλονίκη, α πούμε. Γι' αυτό εσύ στο πολιτικό το πήγε. Όχι, εντάξει. Όχι, καμία σαν οδείο ξεκίνησα, σαν μουσικό σύλλογο. Φίλο. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Την ιστορία των φίλων των Ηρακλείων. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά. Δημήτρη, καλά να περάσετε, ρε φίλε. Να σε καλά. Ρώμα, Ρώμα, έλα, γεια. Ρώμα, ρε φίλε, Ρώμα. Ρώμα. Ή πήγαμε και στο Ολυμπικό. Ρώμα και Βρώμα. Εσύ σαν Παναθηναϊκός και εσύ πήγε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πρόντο. Να το και του Ιταλικού. Κατασάκια, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σένα. Κάνετε μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα τώρα, καθώς ταξιδεύω, να πούμε, σας γουστάρει. Θα σου πω ποιος είναι. Είναι ο Νίκος. Ο Νίκος, ναι. Ο Νίκος που έβγαινε στο ραπτόπουλο, έτσι. Είδες που από τη φωνή σε θυμάμαι. Γεια σου, ναι. Νίκο. Έλα, ρε Νικόλα. Γεια σας, ρε Καρντάσια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η περίπτωση Γκαρσία για τον Άρη, ναι, είναι μια μικρογραφία Βιερίνια ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στο ισπανικό πρωτάθλημα δεν μπορούσε να σταθεί, δεν μπορούσε να πατήσει. Έτσι. Διότι δεν είχε τα απαιτούμενα παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ πίσω σε θέματα τακτικής, γιατί πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται να καθίσει στο θρανείο για να μάθει τακτική, πώς παίζεται το ποδοσφαιράκι δηλαδή, mm-hmm, γιατί από ταλέντο ξεχυλίζει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι στο χέρι του Άρη να μπορεί να κάνει πράγματα, γιατί βλέπουμε έναν πιτσιρικά ο οποίος έδεσε με την ομάδα και φτιάχτηκε. Ναι, αυτά έχεις δίκιο. Δηλαδή γουστάρι που είναι στον Άρη. Έτσι, αυτό έχεις δίκιο. Φαίνεται. Έχεις δίκιο. Καταλάβες. Πάντως Νίκο, άρα 5-6 μάτς είχε κάνει μεγάλη κοιλιά, ήταν ανύπαρκτος. Δηλαδή ήταν με, η απόδοσή του είναι με κρίξεις είναι η απόδοσή του. Και σε αυτό ταιριάζει με το Βιερίνια πριν φύγει για την Bundesliga. Γιατί και ο Βιερίνια σε κάποια μάτς πριν φύγει ήταν, ρε παιδί μου. Χρονιά ήταν τραυματίας, το θυμάμαι καλά. Άλλο λέω, ήταν, ρε παιδί μου, στα 10 μάτς ο top, ο πρώτος. Και στα επόμενα 8 μάτς δεν βλεπόταν, σερνόταν. Το πρόβλημα πιστεύω, ναι, για τον Γκαρσία, το βασικό για μένα ήταν ότι αλλάζοντας το τακτικό ποδοσφαιρικό πλάνο από τον Ερέρα και μετά, πιστεύω ότι δεν πίστεψε, όπως και πολλοί Ισπανόφωνοι, δεν πίστεψαν το πλάνο του Παντελίδη. Δηλαδή έδειξαν ότι ο Παντελίδης τους είχε χάσει από τα αποδυτήρια. Δυσανασχέτησαν, εννοείς. Ίσως και να δυσανασχέτησαν, ίσως και το τακτικό πλάνο του Παντελίδη, ναι, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που η γρανιτένια άνυμινα και τα συνεχόμενα τρεξίματα δεν ταιριάζουν σε πολύ στους Λάτιν ποδοσφαιριστές, ναι, του Άρη. Κάποιοι ήταν λίγο πιο soft, ας πούμε, όπως είναι ο Γκαρσία, ο οποίος δεν είναι παίκτης ο οποίος θα γυρίσει να μαρκάρει και θα κάνει, ας πούμε, τα χιλιόμετρα. Είναι ένας προσφερειστής πιο soft, Sí. ο οποίος θέλει την μπάλα στο πόδι, να κάνει τις ενέργειες, να κάνει τις μπούκες κτλ. Νίκο, στην αρχή είπε Ερέρα, γυρνούσε και πίσω, κατανάλωνε βέβαια, εξόδευε δυνάμεις, γυρνούσε πολύ πίσω ο Γκαρσία, στην αρχή. Πρόσεξε όμως, το τακτικό πλάνο του Άρη ήταν διαφορετικό, ναι, γιατί ο Άρης δίκιο. Έπαιζε ένα εκπληκτικό passing game με γρήγορες πασούλες και οι γραμμές ήταν κοντά. Ήταν κοντά οι γραμμές. Άμα παρατηρήσεις το πλάνο του Παντελίδη, το οποίο το έχει διορθώσει πάρα πολύ με τις εσωτερικές αλλαγές που έκανε, οι γραμμές ήταν δηλαδή, ο Γκαρσία έκανε κάτι 30 μέτρα, κάτι 40 μέτρα σπριν, χωρίς να έχει δίπλα του το τριγωνικό, ας πούμε. Βοήθεια, δεν είχε βοήθεια δίπλα του. Σωστό είναι αυτό που λες. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή τον πιτσιρικά τον παρακολουθώ, θυμάμαι σε κάποια φάση σε ένα παιχνίδι του Άρη, παίρνει την μπάλα, βγήκε από το γήπεδο και δεν κατάλαβε ότι βγήκε από το γήπεδο. Δηλαδή, αυτό ήταν, παιδιά, εξωπραγματικό για αυτό, μένα. Λέω, δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Αυτό το έκανε παλιά ο Αρδίζογλου, αν τον πρόλαβες. Τον Αρδίζογλου πρέπει να τον πρόλαβες. Το έκανε ο Αρδίζογλου πολλές φορές. Δεν τον πρόλαβα, δυστυχώς. Δεν τον έχω προλάβει. Μεγάλος παίκτης. Μεγάλος παίκτης. Αρδίζογλου ήταν αυτός που είχε πάντα κατεβασμένες τις κάλτσες. Μπράβο, ναι. Στην ΑΕΚ. Πάντα κατεβασμένες κάλτσες είχε. Σαν φιγούρα το θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι παιχτικά, ας πούμε, ναι, που έπαιζε, ναι, νομίζω, με μαλλί. Αν θυμάμαι καλά, εξτρέμ ήταν ο Αρτίζογλου, αλλά γυρνούσε extreme, πίσω. Ναι, νομίζω εφτάρι. Πολύ μαύρος, έτσι. Πολύ, ναι, εγάλεο. Έπαιρνε την μπάλα, έβαζε το κεφάλι κάτω πολύ γρήγορος, ναι, πάρα πολύ γρήγορος, ναι, και κάποιες φορές, όπως το είπες, έβγαινε εκτός. Τελείωνε το γήπεδο και δεν το καταλάβαινε. Ένα τόνο λιγότερο μαύρος από τον Ιλούγκα ήταν. Ναι, τον Ιλούγκα θυμήθηκες κιόλας, μπράβο.
Ωραίος. Λοιπόν, τώρα να πω και πραγματάκια για μας, για τη δικιά μας την ομάδα. Να πες, Νίκο, για να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι. Βλέπουμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Εντελώς διαφορετικό, και αυτό είναι έργο Λουτσέσκου καθαρά, τακτικό. Δηλαδή, αν δούμε στο πρώτο γύρο, ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε σε δύο πύργους του, τον Μπασχαλάκη και τον Πρίγιοβιτς, οι οποίοι κράτησαν την ομάδα στα χέρια τους. Βέβαια, ο Πρίγιοβιτς ένα παλαιομοδίτικο σεντερφόρ για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά killer μέσα στην περιοχή. Όταν περνούσαν οι μπάλες μέσα γινότανε γκολ. Βέβαια, το γαμώτο της υπόθεσης, και είναι ένα σημείο αναφοράς αυτό, είναι ότι δεν είχαμε τα χαφ τόσο φρέσκα όσο τα έχουμε τώρα. Δηλαδή, ο Μπίσεσβαρ, ο Ελκαντουρί, ο Μαουρίτσιο, ο Βιερίνια και ο Μάτος δεν είχαν αυτή τη φρεσκάδα που έχουν τώρα. Με αποτέλεσμα η μπάλα να κατεβαίνει πολύ γρήγορα, πολύ αργά μάλλον. Πρόσεξε με λίγο, Νίκο. Δύσκολα να παίρνουν γκολ. Δεν διαφωνώ σε πολλά από όσα είπες, αλλά αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι ο ΠΑΟΚ με τα Πρίγιοβιτς εποχή παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο, γιατί απελευθερώθηκαν οι πολλοί ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό βλέπεις φρέσκο Βιερίνια και Μάτος. Με καταλάβες, δηλαδή έχουν σκοράρει 11 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές με τα Πρίγιοβιτς φυγή, και ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 25 γκολ και έχει φάει 6 ή 7 με το Ολυμπιακό. Πρόσεξε, για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Λέω λοιπόν ότι δεν είχα τόσο φρέσκο Μπίσεσβαρ στον πρώτο γύρο, ο οποίος πατούσε περιοχή, ο οποίος ήταν τόσο ντελικάτος, τόσο γρήγορος. Ο Πρίγιοβιτς δεν είχε την πολυτέλεια να έχει τόσο φρέσκα χαφ, ούτως ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει περισσότερα γκολ. Και όλη η ομάδα έπαιζε για τον Πρίγιοβιτς. Τώρα τι γίνεται? Έχουμε ένα νέο σεντερφόρ, νέα σκοπής, με πολύ διαφορετικό παίξιμο από τον Πρίγιοβιτς, που αυτός παίζει και για τα χαφ. Δηλαδή, αντί να παίζει η ομάδα για αυτόνα, παίζει αυτός για όλη την ομάδα. Νικό, αυτή τη στιγμή έχεις φορά ένα θορυκτό, ένα τάγκ, μια παιχτούρα πραγματικά, που εγώ πιστεύω, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και δεν πάρουν τα μυαλά του αέρα και δεν φύγει στην Arsenal πίσω, γιατί κάτι τέτοιο παίζεται, θα αφήσει εποχή στον ΠΑΟΚ. Θα αφήσει εποχή. Δηλαδή, ο άνθρωπος τον έχω παρατηρήσει σε όλα τα μάτς, και αν ήταν ο Πρίγιοβιτς, δεν το βλέπαμε αυτό το παιδί. Το βλέπαμε δεκάλεπτα, τέταρτα και τα λοιπά. Μάτς κυπέλλου και τι άφτα. Κοίταξε, επειδή εμείς. Έχω που είμαστε, πάθει πλάκα το πούμε, με τον ΑΚΠΟΜ. Έχω πάθει ζημιά, ειλικρινά σήμερα. Καψούρα τον έχω. Επειδή είμαστε προπονητές της κερκίδας εμείς, γενικώς, έχουμε παρακολουθήσει πολλές προπονήσεις, και αφού βλέπαμε τι σημαίνει ΑΚΠΟΜ, περιμέναμε και εμείς τη στιγμή του για να μπει μέσα. Ναι. Φαντάσου λοιπόν ο Ρουμάνος που ήξερε τι όπλο έχει στα χέρια του. Απλώς το γαμώτο της υπόθεσης ήταν αυτό. Ότι γιατί δεν ρισκάρεις να βάλεις σε ερώτηση, ας πούμε, που έγινε off the record, γιατί δεν ρισκάρεις να βάλεις λίγο και τον πιτσιρικά να δώσεις λίγο μια φρεσκάδα. Να σου πω και γιατί. Έλεγε ο Ρουμάνος. Να σου πω ότι γιατί. Απάντησε ο ίδιος. Έλεγε ότι οι μπάλες και τα χαφ τακτικά δεν είναι τόσο καλά όσο ήθελα να είναι. Ερώτηση. Δηλαδή η ομάδα δεν είχε φτάσει σε ένα ερώτηση, πικ που περίμενε και ο Ρουμάνος. Ερώτηση, Νίκο. Εσύ αν ήσουν ο Λουτσέσκου, που πέρσι σου κλέψαν το πρωτάθλημα, που φέτος πας να το πάρεις μετά από 34 χρόνια, θα έπαιρνες τέτοιο ρίσκο? Ένα θορυκτό όπως ο Πρίγιοβιτς, που είναι ο πρώτος σου σκόρερ, που πετάει από γκολ σε γκολ, θα έπαιρνες το ρίσκο να τον αφήσεις πάγκο και να βάλεις τον ακόμη και να χαλάσεις ισορροπίες? Φυσικά δεν μπορεί να γίνει αυτό, ειδικά όταν η συνταγή είναι πετυχημένη. Απλώς η διακοπή του πρωταθλήματος για μένα πρώτον, και δεύτερον ότι τα παιδιά ευτυχώς ανέβασαν ρυθμούς, τα αμυντικά χαφ μας δηλαδή, και γενικά τα χαφ και τα δύο δεκάρια μας, γιατί και ο Μάτος και ο Βιερίνια δεκάρια θεωρούνται από τη στιγμή που έρχονται από πίσω και δημιουργούν παιχνίδι. Από τη στιγμή που φτάσαμε το Φεβρουάριο και η ομάδα είναι τόσο φρέσκια, η ομάδα βομβαρδίζει. Τώρα θα μας μείνει όμως ένα ερωτηματικό σε όλους μας. Εάν είχαμε αυτά τα χαφ και αυτά τα μπακ που είναι και δεκάρια και αυτά τα στόπερ μας, πόσα γκολ θα μπορούσε να βάλει το βαρύ βομβαρδιστικό που λέγεται Πρίγιοβιτς? Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα μείνει ένα ερώτημα. Δεν το ξέρουμε, ναι. Το οποίο θα μείνει αναπάντητο. Έτσι είναι, Νικόλα. Εντάξει. Ναι, έγινε, Νικόλα. Εντάξει. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Νικόλα. Οδηγάς τώρα?
Ναι, στον δρόμο με ταξιδεύω. Για πού πας, αν επιτρέπετε? Γυρνάω στην πόλη μου να προσέχει ο κόσμος, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα στον δρόμο. Ναι, ναι. Ειδικά εδώ έξω από την Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ αέρα, να προσέχουν τα παιδιά. Νίκο Φορτηγατζής είσαι? Όχι, πολιτής είμαι, πολιτής. Από πού γυρνάς τώρα? Γυρνάω από Κατερίνη. Θα περάσω λίγο μια ψηλή από έξω από Θεσσαλονίκη και γυρνάω για Νιτσά. Ωραία. Έγινε, ρε γιγάντα Νικόλα. Έγινε, καρτασί μου. Να είστε καλά, παιδιά. Υγεία να έχετε. Έγινε, καλό βράδυ, να σε ακούμε. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, πάμε, Βασίλη, στο διαγραμματάκι. Να μας συγχωρέσουν οι φίλοι που παίρνανε. Θα κάνουμε το break. Σύντομο θα είναι. 3-4 λεπτάκια και θα επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. 2310-287 και 38 για το τηλεφωνικό κέντρο θα απαντήσει σε λίγο που θα επανέλθουμε. Οι ντροπαλούριδες και όσοι μας κρυφακούτε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδης, Τάσος Τρέγιας, Γιατρόπουλος. Συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Δευτέρα 10 με 12 και Παρασκευή. Βασίλης Καβαδίας, τις μουσικές επιλογές που ακούτε και τη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σας. 2310-287 και 38 ράκια. Οι γραμμές είναι πάλι ανοιχτές όσο θα τα λέμε εμείς εδώ με τον Ζάχο. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μηνυματικά. Και μηνυματικά, και τι ομάδα είναι η γυναίκα του, η σύζυγος του κυρίου Τρέγια. Δεν το ξεχάσαμε, μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι. Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα. Λοιπόν, ο Θανάσης μας στέλνει μήνυμα, μου λέει Ζάχο και ο Ροζ, ο κεντρικός αμυντικός δανεικός είναι. Σωστά. Σωστά, Θανάση. Θυμίζει αυτό το Rose. Ναι, τώρα Rose. Ναι, Rose. Ναι, τώρα πώς το προφέρουμε, γιατί αυτός είναι και Γάλλος. Ναι. Μαυριτανός. Στα γαλλικά δεν λέγεται Rose. Τώρα Rose, Ροζέ, δεν ξέρω. Βέβαια εκεί σε αυτή τη θέση, φίλε μου, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν ήδη τρία center back. Και λίγο πολύ, λες, μπορεί να βρεις. Όταν βρίσκεις πλάγιο επιθετικό τόσο καλό, είναι λίγο δυσέβρετη η θέση, έτσι. Δεν βρίσκεις εύκολα. Καλό θα είναι αν μπορεί ο Άρης να πληρώσει και αν, όπως είπε και ο Νίκος, φαίνεται το δέσιμο του παίκτη με την ομάδα, αλλά αυτά τα ξανατρέπονται πολύ εύκολα όταν υπάρχει το χρήμα. Ναι. Έμαθες ότι ο Ολυμπιακός θέλει να καταθέσει μηνύσεις, ε? Όχι, δεν έμαθες. Για ποια μηνύση? Εκεί που μας κοστούσαν, μας πήραν και το βόδι δηλαδή. Δεν ξέρω. Ήρθε ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος. Νομίζω ότι έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο από τη δικαιοσύνη. Ήρθε στο γήπεδο της Τούμπας, κάτω υπό ιδανικές συνθήκες. Δεν έγινε το παραμικρό. Όμορφα και ωραία. Φιλοξενήθηκε άψογα στο γήπεδο της Τούμπας. Ήθελε να κατέβει χωρίς να έχει ειδική άδεια στα αποδυτήρια. Και ενώ αντί να το πετάξουν έξω με τις κλωτσιές από το γήπεδο, γιατί έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο από τη δικαιοσύνη, το φιλοξενήσαν, ήθελε να κατέβει και τα βατζιλίκη στα αποδυτήρια. Δεν το επιτράπηκε η είσοδος φυσικά. Καλά, το πετάξει έξω είναι λίγο δύσκολο το Μαρινάκι. Να μην τον επιτρέψει την είσοδο. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή θα το σκεφτεί να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Καταλαβαίνει τι λέω. Ναι, να το σκεφτεί. Ναι, πέρα από αυτό όμως δεν σου πει κανεί τίποτα αν κάνει το νόμιμο. Όχι, βέβαια, φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Αλλά για να μην. Επειδή αυτό ο άνθρωπο ήρθε εδώ, γνωρίζοντα ότι αγωνιστικά είναι χαμένο από χέρι. Ήρθε για να προκαλέσει. Ο Μαρινάκης αυτό που επιζητούσε χθες ήταν να γίνει μακελιό με αυτόν, με τον ίδιον, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Γιατί δεν προκάλεσαν όσο ήθελαν, δεν τους επέτρεψε ο ΠΑΟΚ και τα μέτρα που πήραν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι πήγε να γίνει εκεί, κάτι καραγκιουζλίκα με τον Καραπαπά. Στο δευτερόλεπτο τον έχουν μαζέψει, τον Καραπαπά που πήγε να κάνει μαγκές. Και δεν φάνηκε τίποτα. Όμορφα, ωραία, όλα καλά, όλα άγια. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ να προκαλέσει. Ήθελε να προκληθούν επεισόδια, να ακουστεί το όνομά του, για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Αλλά το θράσος αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν ξέρουν να χάνουν, δεν έχουν την αξιοπρέπεια, τον αντρισμό, γιατί είναι μεγαλείο ψυχής να αναγνωρίζεις και να χάνεις. Να πει να ξέρεις να κερδίζεις, αλλά να ξέρεις και να χάνεις. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να δεχτούν την ήττα κατά κράτος σε όλους τους τομείς από τον ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά, διοικητικά, παικτικά, οπαδικά. Ο Ολυμπιακός υπέστη τεράστια ήττα χθες.
Δεν μπορούν λοιπόν να τη δεχτούν και θέλουν, λέει, να κάνουν μηνύσεις, γιατί, λέει, εκεί, λέει, δεν υπήρχαν, λέει, διαπιστεύσεις, λέει, αυτοί που ήταν γύρω του. Αλλά, καλά, δεν φορούσαν, λέει, γυλαίκα, λέει, το αυτού φορούσαν. Κάτι. Δηλαδή, άκου τώρα τι ψάχνουν οι άνθρωποι, έτσι, για να, γιατί δεν μπορούν να δεχτούν τον Μπουλκουμέ το μεγάλο. Κοιτάξτε λίγο να το συνηθίσετε. Ο Μαρινάκης το καλοκαίρι θα δω, sorry. Ναι, παρακαλώ. Το καλοκαίρι θα δω τι προθέσεις έχει. Σε ένα παίρνω τηλέφωνο. Εμένα είναι. Ναι, καλά, ο Μαρινάκης είναι. Ρε Βαγγέλη, σου είπα όλη την ώρα της εκπομπής. Ναι. Κατάλαβες. Το καλοκαίρι θα δούμε, για να πάμε και στους δύο ακροατές, ναι, θα δούμε τις προθέσεις της, που έχει για την ομάδα του. Διότι κακά τα ψέματα, η φετινή χρονιά, οι κινήσεις και οι επιλογές ήταν τραγικές του Ολυμπιακού. Τραγικές. Εγώ προβλέπω μετά τον Μπουλκουμέ να διαλύονται. Θα γίνει ένα άσχημο αποτέλεσμα τώρα στην Ευρώπη. Ο Μανόλο Χιμένεθ θα τους κυνηγήσει. Θα τους κυνηγήσει, γιατί θα τις τρώσει την ΑΕΚ και μπορεί να τους πάρει και αποτέλεσμα μέσα εκεί. Α, χειρότερη είναι η ΑΕΚ. Και προβλέπω να διαλυθούν οι συγκεκριμένοι. Προβλέπω να διαλυθούν. Και την επόμενη χρονιά και αποχώρηση του Μαρινάκη προβλέπω τον Ολυμπιακό, να το ξέρετε. Να πούμε ότι ο Φερνάντο Βαρέλα είναι πάρα πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του, μιας και οι πληροφορίες λένε ότι ο Ιβάν Σαββίδης μετά το μάτς του Ολυμπιακού έχει δώσει εντολή να τελειώνει το θέμα με το συμβόλαιό του και ότι βραβεύτηκε ως ένας από τους δύο καλύτερους αμυντικούς του περσινού πρωταθλήματος και ευχαρίστησε. Ο άλλος ποιος είναι? Ο Τσιγκρίσκι. Α, οι δύο, ναι. Ευχαρίστηση συμπαίκτες, η οικογένεια και όλους όσους το βοηθούν να είναι καλά. Βαρέλα έρχεται ο Λάρσον. Βαρέλα έρχεται. Βαρέλα. Μπράβο. Πάμε στους δύο. Ας έρθει να βάλει μισό ο Λάρσον και να βάλει μισό τρία ο Αρκόμ. Μισό θα βάλει. Μισό. Πώς δεν είπες τρία τέταρτα. Τι να βάλει. Μισό. Τι να κλάσει. Δύο γκολ ο Λάρσον και ένα ο Γιουνές. Πού ρε φίλε, έξι έχω φάει όλα και ένα τέσσερα. Έξι έχω φάει, ρε φίλε. Ναι, άσε, δεν λέω εγώ, ρε τζάμπο, τι θέλεις. Εφτά έχεις φάει. Δηλαδή, άμα έχεις φάει τρία, δεν μπορείς να φας. Μιλάς για την ομάδα που έχει την καλύτερη επίθεση. Την καλύτερη άμυνα. Τα καλύτερα στατιστικά ποδοσφαιριστών σε όλο το πρωτάθλημα. Και σε ένα μάτς μέχρι στιγμής, 20 μάτς παίξαμε. Η τύχη ακόμη δεν σου έχει πάει κόντρα, γιατί και προχθές. Άλλο λέω. Ακόμη η τύχη κόντρα δεν σε έχει πάει. Έτσι, φέτος σε μάτσα άτυχος δεν νομίζω να σου φέτος. Όχι, όχι, είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και προχθές τώρα λέμε δίκαια νίκη του ΠΑΟΚ. Είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ. Δικαιότατη νίκη του ΠΑΟΚ. Στο τρίτο λεπτό αυτογκολ, διπλό αυτογκολ τρώει ο Ολυμπιακός. Διπλό αυτογκολ τρώει. Διπλό αυτογκολ είναι διπλό. Είναι ισχυρό πολύ το σούτερ. Τι ισχυρό, ρε. Στη μέση της εστίας πήγε. Έχει φύγει στη μέση της εστίας πήγε. Βίδα από το Πόρτο. Ρε χειροβομβίδα έφυγε. Έχει σηκωθεί Πάτριοτ από το Πόρτο. Ρε, άμα δεν σταματάει κανείς. Καλά, ρε, άμα δεν χτυπούσε στο πόδι του άλλου που είναι 62 χρόνια και παίζει μπάλα ακόμη. Κοίταξε, και ο άλλος δεν ήταν 2 μέτρα έξω από την εστία. Και άμα αυτό που κατουράμε είχε νύχια, θα ήταν δάχτυλο. Τώρα δεν μου πειράζει. Δηλαδή είναι τυχερό γκολ το πρώτο. Έλα, πάμε στι γραμμέ. Κολάρε, να πιαστεί. Έλα, παρακαλώ. Έλα φίλε, καλησπέρα. Άπια στην κολάρα. Ποιος είναι? Ο Βιερίνια είναι. Ποιος είναι? Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, τι είπε Ζάχο για μένα? Τίποτα φίλε, συγγνώμη, δεν είπα τίποτα. Τηλέφωνο χτύπησε. Πού να πω για τον Μαρινάκη, δύσκολα. Σε άκουσα, τι είπε Ζάχο για μένα, κάτι είπε. Ανέφερε το όνομά μου, Ζάχο. Νούμερο ένα παράγοντα, τι να πω. Μπράβο, έτσι, ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, βγήκε στην εκπομπή. Α, γεια σου, πλουσιοπάροχο εδώ μημένε, κύριε με το μουσι. Τι να πω, μπορείς να πει κάτι, τι τίποτα. Σοβαρά μιλάς. Γεια σου ρε Δήμο, γεια σου ρε Δήμο, γίγαντα. Ποιος Δήμος, Καλυθέας, Καλαμαριάς, Κορδελιού, ποιος Δήμος? Ο Κου του Βουσού, πώς λέγεται. Ο Κου του Σουβού. Έλα, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, τι είμαστε? Έλα, μωρέ! Καλά, ρε, τι λέει. Μας ακούμε, ρε! Α, πέτα το κινητό σου, 2 ευρώ κινητό έχεις, άντε! Δεν μου λες, ρε, Ζάχου, τώρα. Καλά, πριν πεις οτιδήποτε, άκου λίγο κάτι. Άκου λίγο κάτι. Εδώ πιέζει ο Ολιβέιρα και πάει να γίνει τον Άλλος εκεί και δεν την κόντρα. Ο Ακπομ βγαίνει στο τέταρτο. Πλασάρι. Γκολ! Μεγάλος Κόλκας. Τέλος. Έλα, πάμε, έλα Δήμο. Δεν μου λέτε. Σε φτιάξα. Μας ακούς τώρα, ρε, ή δεν μας ακούς? Ναι, σας ακούω, δεν μ' ακούτε? Εμείς ακούμε, εσύ δεν μας ακούς?
Ωραία, μια χαρά σα ακούω. Καμπά. Τι έλεγε πριν. Έχει φέρει σύγχυση, δεν μπορώ να συντονιστούμε με αυτόν. Δεν ξέρω. Τι γίνεται. Κάτι... Έλα, ρε. Ρε, Σιζάκο, αν είναι να σε φέρω σε τόσο δύσκολη θέση, να μην ξαναπάρω τηλέφωνο. Τι λέει, ρε, παιδιά. Τι δύσκολη θέση. Τον έσκασε. Ποια δύσκολη θέση είναι. Αφού σου μιλάω και τα έχει χαμένα. Εγώ τα έχω βρε καρτούν. Μία ώρα δεν μα άκουγε. Ο άλλο θα μου έβγαλε τα ακουστικά το κεφάλι τρει φορέ. Εμένα λε. Ρε, εσύ, το ξέρω ότι πονάτε, αλλά να μην τα χάνετε. Ο πόνος να μην είναι τόσο βαρύ να τα χάνετε, να σας παίρνετε τέτοιες. Ποιο χάνουμε, ρε, τώρα στο... δύσκολες καταστάσεις. Στο... Να βγεις τη Δευτέρα μετά το 0-2 της Τούμπας να βγεις. Τότε σε θέλω. Ζαχώ, ναι, τώρα τι? Πες μου, πόσο τα 100 αλήθεια είναι αυτά που λες. Πόσο τα 100 το πιστεύεις. Πιστεύω την νίκη της ομάδας. Δεν με πιστεύω. Δεν κατάλαβα. Τι με την Μπαρτσελόνα. Πόσο τα 100. Είσαι δηλαδή 100%. Όχι, 100 τι είναι αυτό που λες, ρε φίλε. Τι 100%. Τι είναι αυτό. Πόσο ρε παιδί μου, είσαι 50%. Δηλαδή πόσο. Πιστεύω στην νίκη της ομάδας. Τι να στο ποσοστά να σου δώσω για νίκη. Ναι, ποσοστά. 30%. 30. 30% πιστεύω στην νίκη. Ναι, γιατί. Είσαι ωραίος, ρε φιλός, είσαι ωραίος. Είναι ένα καλό τι? Ποσοστό. Τι είπα, είναι δηλαδή. Ένα καλό ποσοστό. Αξιοπρεπές ποσοστό. Και τι να μην. Ντέρμπι είναι, καλός είμαι. Γιατί να μην κερδίσω, δεν κατάλαβα. Τόσο είναι και οι οπαδοί στην πόλη, 70-30. Ναι. Ναι. Είναι μόνο. Για τον Τρέγια οι οπαδοί είναι μόνο οι. Πάω και Άρης, δεν υπάρχουν άλλοι οπαδοί. Είναι 70% του ΠΑΟΚ. Εντάξει, 60, ναι. Θα βάλω 68 ναι. Του ΠΑΟΚ, ναι. 28 του Άρη και 4 ναι. Υπόλοιποι. Εντάξει, όλοι μαζί. Εντάξει. Όταν βγάλεις και δήμαρχο, καλά θα είναι. Έλα ρε φίλε. Υπάρχουν και άλλοι βλαμμένοι σαν και εμένα να κάθονται από την Κυριακή το βράδυ να έχουν δει το παιχνίδι της φάσης γύρω στις χίλιες φορές στα βιντεάκια. Καλά, έτσι γίνεται όλο. Εγώ το Ατλέτικο Άρης, τα γκολ τα έχω δει πάνω από 5.000 φορές. Τι σχέση, λογικό είναι, οπαδός είσαι. Ξέρεις τι κάνω. Κάθομαι και βλέπω και τις... τους χαρακτηρισμούς που παίρνουν τα πρόσωπα. Εγώ βλέπω, τα ίδια κάνουμε, τα ίδια κάνουμε. Εγώ βλέπω επειδή έχω ένα τέτοιο, τον γκολ που βάζει το 0 ο Κόκε, το έχω από την πλευρά της κερκίδας, δηλαδή δε, όχι τον γκολ. Λοιπόν, βλέπω τους Ισπανούς τι κάνουν. Έχει πολύ γέλιο. Βλέπω τους Ισπανούς τι κάνουν. Δηλαδή, άκου να δεις ένα ωραίο, Άμα θες, το έχω ποστάρει στο τέτοιο. Μπαίνει τον γκολ. Και ανάβει ένας πυρσός. Αυτή στην Ισπανία δεν νομίζω να ανάβουν πυρσούς, ας πούμε, στα γκολ γενικά. Και ανάβει ένας πυρσός και σηκώνεται ένας Ισπανός και κάνει τα χέρια έτσι προς τον ουρανό, ρε παιδί μου, και λέει: Εντάξει, ρε φίλε, ας πούμε, αυτό πιστεύω ότι λέει. Βάλατε ένα γκολ και ας πούμε τι έγινε. Τόσο χαρά. Ναι, έχει γέλιο, έχει γέλιο. Βλέπω και εγώ τις αντιδράσεις του. Να το κάνω κι εγώ. Όλοι το κάνουμε, πιστεύω. Στην Τούμπα να δεις τι γέλιο θα έχει. Στην Τούμπα να δεις. Το 0-2 θέλω ένα κοντινό του. Ένα κοντινό του Τρέγια θέλω. Ποιο 0-2, βρε Παλαβιάρη. Στο 0. Δεν είπα τελικό. 0-2. Ναι, καλά. Ο Τρέγιας είναι. Ο Τρέγιας είναι 100% σίγουρος, δεν είναι. Έχει μια δόση αλήθεια στο Παλαβιάρι. Το θάνατο της Αλεπούς θα πάθεις μες στην Για να δούμε. Κοίταξε τώρα. Το 3-0. Καλά, κοίτα, δεν σας κακίζω. Το 3-0 θα είναι ένα καλό σκορ. Άκουσε, δεν σας κακίζω. Μεγαλομανείς ήσασταν και πρόσαβοι, που ήσασταν μεταξύ 5ης και 8ης θέσης. Τώρα έχετε και ένα δίκιο να έχετε μεγαλομανία. Έχετε εσείς που πέσατε 3 φορές, δεν θα έχουμε εμείς. Μεγαλομανία που είχα εγώ. Τι μεγαλομανία έχετε, τρίτη αγωνιστική. Την τρίτη αγωνιστική. Όλο το Facebook. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Βρέθηκαν 10, είπανε αυτό, το κάνατε σε όλο τον κόσμο. Ο κολλητό σου, ο Μπουγάτσα. Και σου λέω. Το πέρυσι ο Μπουγάτσα το έβαζε. Ο Μπουγάτσα. Ο Μπουγάτσα 20 ευρώ δεν σου λέω. Θα σου βάλω, γιατί με προκαλείτε, θα βάλω στον τοίχο μου, θα το κάνω δημόσιο, ανάρτηση ΠΑΟΞΗ μετά το 1-1 με την Μπενφίκα. Που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ, έκανε ανάλυση, δεν έλεγε, ανάλυση των ομάδων του Champions League, ότι η Manchester δεν είναι στα καλά, τη Real το πήρε 3 φορές, μπορούμε να πάμε ημιτελικό Champions League. Αυτό έγραφε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό ήταν Βλάξ που το έγραφε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Βλάξ και ήταν ένα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που το έγραφε σου λέει ήταν Βλάξ και ήταν ένα. Και άλλοι ήταν 10, ας πούμε, έτσι, μεγάλη δουλειά. Ναι. Θα πάρει ένα πρωτάθλημα. Δεν πήρε με άλλες ομάδες, θα έπαιρνε φέτος. Θα μιλήσω εγώ, ρε. Όχι, δεν θα κλείσω. Εντάξει. Λοιπόν. Τι που πέρα ψιβήρια. Τι τώρα τον έκλεισες. Έλα. Εσύ, ναι. Εγώ θα πω τώρα κάτι για τον ΠΑΟΚ. Πες ό,τι θες. Πες και τέλειωνε όμως γιατί έχει δύο γραμμές. Τελειώνω. Άντε, πρέπει να οργανωθούμε από φέτος να είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Να έχουμε μια αξιοπρεπή πορεία. Όχι, δεν λέω τρελά πράγματα.
τουλάχιστον να μπορούμε να νικάμε μέσα στην έδρα μας. Να πάρουμε τις νίκες. Καλά, κάτσε να περάσει. Κάτσε, μπε όμιλου πρώτα. Κάτσε να πάρει πρώτα το πρωτάθλημα. Κάτσε να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί πέσει να περάσει προκριματικά και βλέπουμε. Αυτό λέω ρε παιδιά, να περάσουμε προκριματικά. Κάτσε να δούμε. Θα κάνουμε μια αξιοπρεπή πορεία. Προκριματικά θα παίξει. Ναι, θα παίξει. Τι να περάσει. Αναπέσει του ομίλου. Αυτό εντάξει. Άντε να σε καλά, Δήμο. Άντε, κλείσω το καρτούν. Καλό βράδυ. Άντε, καλό βράδυ. Καλώς σκοτώνεται με τον που κάθεσαι στο Facebook. Αυτό σκοτώνεται. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, παρέα. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Γιάννης Ατρόμητος, το έχουμε ξαναπεί. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Γιγάντα. Γεια σου, Γιάννη. Σου είχα προβλέψει ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, Γιάννη, δεν το περίμενα τόσο εύκολο. Έχει καλύτερη ομάδα, φαίνεται αυτό. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Και αν δεν έμπαινε και το κόλ του πρώτο που φωνάζουν όλοι ότι είναι τυχερό, θα έμπαινε το δεύτερο, το τρίτο δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και η φάση τώρα μετά το Ελκαντουρί, είναι το δοκάρι του Σαχόφ. Έκανε ό,τι ήθελε στο παιχνίδι γενικότερα. Γιάννη, Γιάννη. Κοίτα, με αυτά την αυτή η παιχτούρα, ρε φίλε, ο Ακπομ, πού ήταν κρυμμένο, ρε φίλε. Τι θορυκτό είναι αυτό, ρε φίλε. Τι ασταμάτητο άλογο είναι αυτό. Τι τάξη είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό έχει έρθει από την Αγγλία. Από την Arsenal είναι. Υπάρχει καμία περίπτωση νομίζεις ότι η σκάουτερ να τον πάει στην Arsenal και να προπονείται ή δεν ξέρω εγώ τι έκανε το παιδί εκεί, να μην έχει ιδέα από ποδοσφαίρα. Εννοείται αυτό. Όπως κάποτε ο Ολυμπιακός είχε φέρει το γιάγια του Ρε στα 23-24 του χρόνια γιατί δεν μπορούσε να βγάλει άδεια εργασία στην Arsenal με κάτι νόμους εκεί αν ξέρετε για παίχτες ξένων χωρών που έχουν οι Άγγλοι. Αυτό το πράγμα έκανε τώρα ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι. Πήγε και τσίμπησε αυτό το παίχτη, έχει πάρει ακόμα 2-3 παίχτες. Εγώ βλέπω ότι δεν σταματάει, δηλαδή συνεχίζει το βάθος να κάνει. Αλλά να κάνω μια μικρή παρένθεση, ρε παιδιά, γι' αυτό που είπατε πριν περί διάλυσης του Ολυμπιακού και όλα αυτά. Όχι, εγώ δεν το είπα. Ο Τάσος το είπε. Όχι, ο Τάσος. Ναι. Εγώ είπα, θα δω το καλοκαίρι τις προθέσεις, θα φανεί. Με σένα παλεύω για τη θέση, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Όχι για τις θέσεις, και οι δύο θέσεις οδηγούν Ευρώπη. Ναι, εντάξει, ναι. Παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι είσαι ανταγωνιστής μου και καλά. Ναι. Αφού ξέρεις ότι είμαι ήπιον τον. Δεν είναι θέμα ήπιον και ό,τι και να είναι, φίλε μου. Όσο ο παδός να είναι κάποιος, κάποια πράγματα είναι αυτονόητα και φαίνονται. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι, να σου πω τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ετητός, δυστυχώς Τάσο, γιατί μπορεί να τον κερδίσει τον Άρη, γιατί είσαστε υποψιασμένοι. Αλλά ο Κάναντι θα έρθει και θα κάνει διπλώμα στην Τούμπα, παιδιά. Θα σχαλάσει το πάνω. Ναι, φίλε, εντάξει. Έχεις δικαίωμα στο όνειρο και εσύ. Γιατί. Άλλος παίζει. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Όταν πας στο προπό και παίζεις τζόκερ, δεν έχεις μια ελπίδα να το πιάσεις. Καλά σου λέει. Τις ίδιες πιθανότητες. Θα ρωτήσω κάτι. Δεν με απάντησες. Πέσον. Σίγουρα έχεις. Μια πιθανότητα. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχω πολύ περισσότερες από τον τζόκερ. Γιατί πέρυσι έπαιξα στα ίσα πολύ ωραία στην Τούμπα, αν θυμάσαι. Στον πρώτο γύρο έπαιξα πάλι πολύ ωραία. Όπως και όλες τις ομάδες. Φέτος έχω παίξει όλες τα ίσα όπως έχεις δει. Τον Ολυμπιακό στο 90 φεύγα. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που λες ότι θα διαλυθεί Τάσο, δεν ποντάρει σε τίποτα άλλο εκτός από τον κουμπάρο του. Όταν λοιπόν, αν λέω εγώ στην ακραία περίπτωση, ο κόσμος επιλέξει τον κουμπάρο του, να ξέρεις ότι θα φύγουν οι ξένοι διαιτητές. Δεν ξανάρθουν πάλι ξένοι διαιτητές εδώ πέρα. Θα ξαναγυρίσει το παλιό το σύστημα. Έτσι λες εσύ. Με ένα νόμο, τι πώς. Έτσι λες εσύ. Εσένα τι σου λένε, τι μαθαίνεις, γιατί είναι αισιόδοξοι όλοι ρε παιδιά στην Αθήνα ότι εντάξει ένα και τέλος, τι καταλαβαίνετε εσείς. Όταν λένε 3 χρόνια τώρα ότι θα έρθει η κανονικότητα, τι εννοεί η κανονικότητα. Σου πω κάτι. Για πείτε με εσείς ποια είναι η κανονικότητα. Επειδή τα κόσια αλλάξανε φιλαράκι, επειδή τα κόσια αλλάξανε και αλλάξανε ελέο Ιβάν Σαββίδη, να ξέρεις ότι αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος αν με το καλό έρθει θα είναι ένα μεγάλο τεράστιο βήμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί έρχεται χωρίς ομάδες δορυφόρους, χωρίς βοήθεια διαιτητική, χωρίς τα γνωστά που έκαναν οι προηγούμενες ομάδες που έπαιρναν τα πρωταθλήματα για 10 συνεχόμενα χρόνια κτλ. Κατάλαβες. Αν μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ το αύριο. Εγώ διαφωνώ. Υπόψη, έχω πει την άποψή μου, να μην τα λέω σήμερα. Ποιο θα είναι το αύριο, το βλέπεις. Εγώ, ποιο θα είναι το αύριο για μένα, λες. Το αύριο. Το αύριο εγώ μπορώ να το δω. Εσύ δεν μπορεί να το δεις, μου φαίνεται. Ο φίλος λέει, άλλο σου λέει. Εντάξει, άκουσε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η μία δεκαετία ύφεσης για τις ομάδες των Αθηνών και μία δεκαετία αυτοκρατορίας για τον ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύω εγώ.
η επόμενη δεκαετία. Η άποψή του είναι. Η άποψή του. Ναι, εγώ σε προσγειώνω και σου λέω ότι πρόσεξε, γιατί μπορεί να αλλάξουν όλα τα κόσμια και όλα αυτά που λες και να δεις απίστευτα πράγματα του χρόνου. Μάλιστα. Για ποιο λόγο. Θα είμαστε και θα τα λέμε. Για ποιο λόγο. Γιατί τα έχει δώσει όλα ο πρόεδρος για να βγάλει τον κουμπάρο του. Τι δεν καταλαβαίνει. Για τον Κούλη λες. Για τον Κούλη λες τον κουμπάρο του. Πιάνω τον κουμπάρο λες. Ναι, εσύ πιστεύεις ότι αυτός αν θα έρθει ο Κούλης θα κυβερνήσει μόνος του. Θέλει και παρέα. Εγώ λέω ότι δεν θα κάνει αυτό δυναμία. Φίλε μου, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όλα οι εικασίες. Όποιος και να ανέβει επάνω, το Σαββίδι θα το γλύφει. Θα τον γλύφει από πάνω σκάτω, να το ξέρεις. Γιατί ο Σαββίδης εδώ και μια πενταετία έχει δώσει εκατοντάδες θέσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και η μισή Χαλκιδική δουλεύει λόγω Σαββίδη. Να το ξέρεις. Εγώ είμαι μαζί του, είναι επιχειρηματίας. Άρα δεν νομίζω κάποιος που θα ανέβει στην κυβέρνηση να κοντράρει έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώνει το ΦΠΑ του, έχει δώσει 300 εκατομμύρια σε ΦΠΑ, έχει δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, είναι νομοταγής. Πληρώνει τους πάντες και τα πάντα. Δεν νομίζω να έρθει κανείς. Άκου λίγο, ρε. Δεν νομίζω να έρθει κανείς σε κόντρα με έναν τέτοιον άνθρωπο. Εσύ αν νομίζεις ότι θα έρθει. Απ' την άλλη, όποιος δίνει δουλειές και μπράβο που δίνει δουλειές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει ιδιαίτερη μεταχείριση, έτσι. Είναι άσχετο αυτό. Εντάξει. Όχι, βέβαια. Έτσι. Το ότι δίνει μπράβο, του δίνει δουλειές, δεν σημαίνει δίνει δουλειές και ο κόσμος εργάζεται. Όχι. Αλλά δεν μπορούμε έναν άνθρωπο που κάνει όλα αυτά και είναι νομοταγής και συνεισφέρει στην οικονομία της Ελλάδος να έχει ίση μεταχείριση με αυτούς που χρωστάνε. Και ο άλλος. Έτσι, ποιος άλλος. Και ο Μελισσανίδης, ποιος άλλος. Χρωστάει ο Μελισσανίδης λεφτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά δεν τα πολιτικο-οικονομικά δεν τα ξέρουμε καλά, οπότε να μην τα ανακατεύουμε πολύ. Το τι θα κάνει ο Κούλης και ο Μούλης, πολύ κοντά είναι όλα αυτά και θα τα δούμε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ότι το χρήμα δεν έχει πατρίδα και αυτά, να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί πολλά ακούμε και στα λόγια η πολιτική μας, ειδικά οι Έλληνες, είναι πάρα πολύ καλή. Όταν έρχεται η ώρα των πράξεων, πολλοί γυριστρούλες γίνε το 95% από αυτούς. Να τα δούμε και τον Κούλη και τον Μούλη. Να τον δούμε. Πάντως ο Λουτσέσκου, παιδιά, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο ΠΑΟΚ. Και είναι ανταγωνιστική, είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα, πολύ γυμνασμένη. Και παίζει πάρα πολύ καλά την αλληλοκάλυψη. Εγώ είδα δηλαδή ότι πάρα πολλές φορές πέσανε 2 και 3 παίχτες πάνω στο Φορτούνι. Νομίζω ότι τα άκρα του ΠΑΟΚ είναι τα καλύτερα που υπάρχουν. Δεν νομίζω να έχουν περάσει και ποτέ τόσο καλά άκρα. Διδυμάκια εννοώ, έτσι όπως γίνανε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μάτος με το Ζαμπά και ο Βιερίνια είναι φοβεροί παίχτες. Και ο Καντουρί, εξαιρετικός στις αλληλοκαλύψεις, δεν αφήσαν τον Ολυμπιακό καθόλου να παίξει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην αφήσει τον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του. Και μετά επιβάλλεσε, κατά κράτος επιβλήθηκε ο ΠΑΟΚ, τώρα μπήκε από το πρώτο λεπτό. Και φαινόταν δηλαδή ότι είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, ότι ό,τι και να λέει ο προπονητής στα αποδυτήρια περί ανάλυσης πώς θα παίξουμε, πώς θα καλύψουμε τους χώρους και πώς θα βγούμε στην κόντρα επίθεση και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει στο τέλος, οι περισσότεροι από όσο έχω δουλέψει εγώ, είναι ότι πρέπει να έχουμε πάθος για τη νίκη. Εντάξει, πάθος και ικανότητες πρέπει να έχει η ομάδα. Μόνο το πάθος δεν αρκεί. Φυσικά έχει ικανότητες ο ΠΑΟΚ, αλλά έβγαλε πολύ μεγάλο πάθος. Εντάξει, έβαλε και τον γκολ αμέσως. Είσαι ωραίος, δε φίλε. Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, μου αρέσουν τέτοιες κόντρες. Να βάζεις γκολ στο δεύτερο λεπτό και να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Μάγκα. Να είσαι καλά. Σύντομα θα τα πούμε και στο Άρης Ατρόμητος. Ο Γιώργος, ο φίλος από Στουτγκάρδη, ο Ξεκόλας, μας ενημερώνει ότι ο Ακπόμ δεν είναι ιδανικός στον ΠΑΟΚ και είχε τεράστιο δίκαιο. Εγώ έκανα λάθος. Έδωσε 2 εκατομμύρια. Εγώ το θυμόμουν. Δεν ξέρω αν είπε εσύ. Και ναι, εγώ έκανα λάθος και έκανα λάθος διατύπωση. Έτσι. Ναι. Εγώ το θυμόμουν ότι δεν είναι ιδανικός. Το ποσό δεν θυμάμαι. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ωραία. Okay. Πάμε. Γιώργο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, αδερφέ. Πάμε στους δύο τελευταίους. Όχι, ακόμη δεν είναι. Νόμιζα ότι παραπέντε. Καλώ στο φευγείο είναι. Όχι, ρε φίλε. Πάλι δεν καμιά φίλη σου. Όχι, ρε φίλε. Φίλε, ποια φίλη. Λοιπόν, που τρώμε το στα φίλη. Στη δισκοτέκ, ναι, το Σάββατο. Ψέματα θα πει. Παιδί. Ψέματα θα πω. Ναι, για πες. Ήτανε με τρεις φίλες του. Καλά, η γυναίκα του φίλου μου τι ήταν, φίλη μου. Τρεις φίλες του ήταν, φίλε. Οι δύο είναι παντρεμένες. Η μία που έγινε το σκηνικό. Δύο ήταν, δεν ήταν τρεις. Η άλλη, η Αναστασία, δύο. Καλά, η Αναστασία τώρα. Και η Αναστασία τι δεν είναι, φίλη σου. Η Αναστασία. Τι δεν είναι, γυναίκα δηλαδή, είναι άντρας. Μην κοιτάς που είναι άσχημη. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Άμα περιποιηθεί και βάλει τίποτα καλό, βλέπετε. Okay. Άκου τρέγια. Ναι. Άκου. Ναι. Και η Αγνή, φίλη σου. Άκουσε τρέγια. Θα το πω και δεν έχω πρόβλημα. Το ξέρουν και οι φίλοι μου.
όταν βγαίνω με κοπέλα μου, ναι, βγαίνω με οι δύο, δεν βγαίνω με άλλους. Κατάλαβες. Τι βγαίνεις με? Βγαίνουμε οι δύο, δεν βγαίνουμε. Με δύο. Ρε, τι κάτω. Τι δύο, ρε. Βγαίνουμε οι δύο. Δεν τρέπεσαι, ρε, λίγο. Οι δύο. Τόσο πολύ χάλασες. Εγώ είμαι καλά, δεν σε ξέρω. Οι δύο είπα. Σε ακούγει μάνος, οι δύο, δεν τρέπεσαι. Δεν είπα οι δύο, είπα οι δύο. Α, οι δύο, είπες. Ναι. Κάτσε, βάλτε τα γυαλιά καλύτερα. Ναι, βάλτε καλύτερα, βάλτε ανάποδα. Βάλτε ανάποδα για να τα βλέπεις καλύτερα. Αυγαίνετε δυο σας. Δεν έχετε παράξενα γούστα. Πάρτε κανένα κόμμα. Ε, το ντρέγια, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί το έχεις ζήσει? Ποιο να έχω ζήσει? Να έχεις παρέα. Δεν θέλω, άσε. Εντάξει. Στα πω μετά. Σε αυτά είμαι λίγο τέτοιο. Old fashion. Έλα, μείνετε οι δύο. Εντάξει, καλά. Έλα, φίλε. Έλα. Εσείς οι δύο βγαίνετε ή οι τρεις? Έλα. Καλησπέρα. Ναι, γεια. Να, ο Χρήστος. Εδώ και τώρα τηλεοπτικό πάνελ ξανά γρήγορα. Τι πάνελ εννοείς? Οι δυο σας, όπως παλιά. Δεν ήμασταν μόνο οι δυο, ήταν και ο Μακουκούλα και ο Νίκος. Ο Μπουγάτσας ήταν και ο Θουβού ήταν. Και το άλλο, και το άλλο πάλι. Μη χαρακτηρίζετε γυναίκες άσχημες, όμορφες είναι στον αέρα. Εντάξει, πλάκα κάνει. Εντάξει, ξέρει και ίδια. Σοβαρού και αστείου να πούμε. Εντάξει. Την αγαπάει η φίλη του. Ο Τάσος την Παρασκευή πήγα να βγω. Δεν μπόρεσα να βγω. Δευτέρα εκπομπή. Παρασκευή και Δευτέρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή με τίποτα. Χαμός γινόταν, φίλε. Παρασκευή και Δευτέρα έγινε τις ανομαλίες εδώ. Ο κακός χαμός. Είναι. Είναι άλλη... Οι εκπομπές είναι καλές. Δόξα τω Θεώ. Μας έχει μάθει. Ο άλλος, του Ατρομήτου πρέπει να ήταν νεαρός, Τη δεκαετία του 80 δεν την πρόλαβε. Πρωθυπουργός ήταν ο Παπανδρέου, κυβερνούσε ο Μαρτινογιάννης. Δεν τα ξέρει αυτά, Ναι. Γιατί νομίζω ότι άμα βγει ο Κούλης θα κυβερνάει. Αυτό που έχει τα φράγκα είναι ο Πρωθυπουργός. Σου είπα, πολλά ακούμε και είπαμε, οι Έλληνες πολιτικοί το έχουν αυτό. Λένε άλλα πριν και άλλα κάνουν μετά. Για να δούμε. Α, δούμε. Ναι. Είδαμε. Τώρα έχουμε το μάτς, μην ξεχνιέσαι. Ναι, Old Trafford, ναι. Old Trafford. Και το επόμενο μάτς είναι το μάτς σε δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει πρωτάθλημα στην Αγγλία. Με τη Λίβερπουλ. Είναι την ημέρα που παίζει, πρόσεξε, την ημέρα που παίζει ΠΑΟΚ Άρης παίζει και Λίβερπουλ Μάντσεστερ. Μάντσεστερ Λίβερπουλ. Την ίδια μέρα παίζουν. Όχι, νομίζω 24 και τα δύο 24. Ναι, είναι 24. 24 και τα δύο. Και μάλλον σχεδόν την ίδια ώρα θα είναι. Σχεδόν. Κοίταξε, ο άλλος που είπε ότι θέλει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, σίγουρα, εντάξει. Ναι, καλά, φυσικά. Και ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο να το πάρει αίτητος. Φυσικά, φυσικά. Τι λέμε. Και μην ξεχνάμε το 85 έχασε από τον Άρη 3-1 στο Χαριλάου, αλλά πήρε πρωτάθλημα. Σωστό και αυτό. Δηλαδή αν με πεις κάθε χρόνο... Ξέρω εγώ να χάνει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη, αλλά παίρνει συνεχόμενα προβλήματα, θα μου κάτσει. Και εγώ το ίδιο λέω. Α χάνουμε δύο φορέ. Ναι. Α χάσω δύο φορέ από τον ΠΑΟΚ 5-0 και να πάρω το πρωτάθλημα. Το θέλω. Μα αφού το πρωτάθλημα είναι που δεν σηκώνει. Φυσικά το θέλω. Τι σύνδεση δεν τη θυμάται. Φυσικά το θέλω. Αλλά εδώ τώρα είναι λίγο διαφορετικό, έστω 5% που θε να το πάρει αίτητο. Και είσαι κοντά σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, είσαι κοντά τώρα. Ναι, άμα έχει άλλη ήττα π.χ. είχε μία ήττα μέχρι τώρα. Δεν λέω ότι θα ευχαριστιώσουν αν έχανες από τον Άρη, δεν σε πειράζει και πολύ. Ο Άρης, εντάξει, λογικά θα βγει UEFA. Ναι. Εκτός απρόπτου. Κάτσε, αλλά... ο Τάσος είπε 8ος θα βγει, κάτσε κοντά. Όχι, τώρα που έκανε. Εγώ είπα εκ το 7ος. 7ος είπες. 7ος, στην κασέτα έχω. 7ος. Εκ το 7ος. Γιατί, πρόσεξε γιατί. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην προλάβει να εξετοιμωρηθεί. Η ΑΕΚ άμα φάει 2 χρόνια από την UEFA, τι γίνεται? Σε αυτήν την περίπτωση και ο 7ος βγαίνει η Ευρώπη. Σιγά, Βασίλη, έχεις κλείσει γραμμές? Όχι, έτσι. Λοιπόν, έχει δύο. 21 κατελημένες. 21 τρία μηνύματα. 21 Φεβρουαρίου βγαίνει τη ΣΑΕΚ η απόφαση. Ωραία, να σε πω ωραία, κάτι. Ωραία. Γέννης του ΕΦΑ. Ναι. Μήπως έχεις τίποτα όνειρα ότι θα μπεις και σε ομίλους και τέτοια? Βέβαια, αλλιώς τι θα παίξω, τι είμαι εγώ. Έχεις να περάσεις 78 γύρους, πώς θα τις περάσεις? Τι είπε, 3 γύρους έχω να περάσω, σιγά. Στην αρχή άντε, μετά όμως θα μα δυσκολέψω να δει πώς θα πέρα. Κόλλα, γιατί με ποιο θα παίξω, με την Μπαρτσελόνα? Δεν κατάλαβα. Με καμιά Αύστρια θα παίξω, με αυτές τις ομάδες. Τους έχω αποκλείσει. Δεν κατάλαβα. Έχεις εντύπωση να τις περάσεις? Φυσικά, γιατί να μην τις περάσω. Τι είμαι εγώ, Τρίπολη ή Ατρόμητος, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ξέρω. Sorry που το είπα τώρα, μας ακούει και ο φίλος του Ατρόμητο, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Άλλο Άρης και άλλο Ατρόμητος. Φυσικά δεν είσαι Τρίπολη και Ατρόμητος, γιατί αυτές οι ομάδες δεν πέσαν τρεις φορές. Εντάξει. Φυσικά. Αυτό είναι πολύ ωραία σας που μου δίνεις, διότι ήθελα να το πω, ήθελα άλλα δύο σχόλια αύριο πρώτα ο Θεός, ότι το να βγω Ευρώπη δεν μου λέει και τίποτα αν δεν μπω σε ομίλους, έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης από τότε που ανέβηκε δεν υποβιβάστηκε πάντως. Δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Κατάλαβες, τρεις υποβιβασμούς έχεις. Κοίταξε, μπορεί να περάσει ο Άρης ένα-δύο γύρους, εκεί όταν είναι να μπει για τους ομίλους. Καταλαβαίνω, λογικό είναι ότι δεν θες να μπει στους ομίλους, το καταλαβαίνω.
Και λογικό, διότι είσαι αντίπαλος, είτε, αλλά... Κάτσε ρε φίλε, να δούμε θα βγει η Ευρώπη. Α, και αυτό που λέει, και ο Τάσος. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και κλείνω. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε αυτό το momentum που είναι, ναι, με αυτή την ομάδα που παίζει ο Ολυμπιακός με Δυναμό Κιέβου, την έχει άνετα? Εγώ λέω την έχει. Τη Δυναμό Κιέβου? Που παίζει τώρα ο Ολυμπιακός. Πού να ξέρουμε, ρε φίλε, δεν ξέρουμε πώς παίζει ο Λεβαδιακός. Όχι, δεν ξέρω τη Δυναμό Κιέβου τώρα τι είναι. Άντε, να σε καλά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Πού σε ρωτήκατε, Μπαρμπασάβα? Οι δύο τελευταίοι. Πού είσαι, βρε κουνέλα. Δύο τελευταίοι, μην παίρνετε. Πού είσαι, βρε κουνελάκι. Έλα, φίλε, στο πρώτο τελευταίο. Το τρίμπαλο το έχεις μαζί σου, έτσι. Αύριο θα βγει. Προκτοσυναλάρ, ο οδηγός του Μπαρμπασάβα, μαζί με τον Σφουγγαρόπανο, αυτό τον Τζουκαλά και τον άλλο τον προσάρμοστο, τον Βλαμενάκο, τον Άκη. Προκτοσυναλάρ, παιδιά, και κρύο παγωμένο νερό στις αιμορροίδες θα βάζετε. Για να περάσει. Λοιπόν. Κατάλαβε Τσουκαλά, μας είπε Σκοπιανούς. Το κατάλαβε Τσουκαλά, εσύ και το άλλο το Βλαμένο δίπλα σου. Ο Τάκης και ο Άκης. Ο Τάκης και ο Άκης. Τα δύο αδερφάκια. Ε, κατάλαβες, τα δύο αδερφάκια. Μπες λίγο, Βασιλή, για να ακούσουμε. Μπες λίγο, θέλω να ακούσω, δεν το άκουσα, να πω την αλήθεια. Μπες λίγο και στο All About Άρης που έχει τα γκολ του Άρη. Ε, θέλω το πρώτο γκολ να ακούσω μετά. Το πρώτο γκολ του Λάρσον, να δω πώς το σπικάρει ο κύριος Τσαλτίδης. Έτσι, έτσι. Για να το ακούσω. Εκτός είναι αλλιώς. Ναι, να πάμε στους... Θα περάσει για τον Λάρσον, μέσα στην περιοχή, για να δούμε τον Λάρσον. Το σούτ θα κάνει γκολ. 0-1 για τον Άρη με το εκπληκτικό σουτ του Λάρσον στο 1ο λεπτό, βολίδα από τον Σουηδό. Ο Άρης ανοίγει το σκορ. Πιο δυνατά, κύριε Τσαλτίδη. Σουτ από τον Λάρσον. Πιο δυνατά ο θέλουμε. Λάρσον, ο οποίος το έψαχνε, ναι, αυτό το γκολ. Πιο δυνατά, πιο παθιάρικα θέλουμε, κύριε Τσαλτίδη. Και με τον Πατ Γιάννενα είχε επιχειρήσει. Έλα, κόψον αυτά. Κόψον, κόψον. Θα μας πει τώρα αυτός και την ιστορία του 28 που πήρε πρωτάθλημα. Βαθύλακος. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Μενώτη εδώ πέρα. Πώς? Πώς? Μενώτη. Okay, Μενώτη. Μενώτη Σφαγιανάκη. Ναι, ναι. Μενώτη Σφαγιανάκη. Ναι. Με αυτό το όνομα. Κάρλος Μενώτη. Γεια σου, όντως. Μενώτη. Ναι, Κάρλος Μενώτη. Ο Μενώτη της Αργεντινής, ο προπονητής που είχε πάρει το 78 του παγκόσμιου. Αυτός. Λοιπόν, τώρα εγώ ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι... Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε άλλα επίπεδα, γράφει ιστορία, σπάει τον αεροκόρ μετά τ' άλλο. Δηλαδή αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, άμα τα σκεφτεί και οποιοδήποτε και φίλαθρος ο ΠΑΟΚ, είναι να παθαίνεις πλάκα. Αυτά δεν τα πιστεύαμε ούτε εμείς οι ίδιοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ να κάνει τέτοια αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει τη φετινή χρονιά με 8 σερί. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει όλη ομάδα στο ξεκίνημα 8 σερί νίκες. Κάνει ένα χ και μετά ξανακάνει 9 νίκες σερί. Έτσι. Και έχει 26, αποτελέσματα και πάω 26 τώρα... συνεχόμενα μάτς στην Τούμπα Νικηφόρα. Δεν υπάρχει αυτό το ρεκόρ. Σε όλη την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπει σε μια τροχιά, σπάει τον αεροκόρ πίσω από το άλλο. Ναι. Και πιστεύω ότι θα την τελειώσει και τη χρονιά. Γιατί το πιστεύω αυτό. Εντάξει, ο Λουτσέσκο 26, τώρα πρέπει, ναι, είναι και τυχερός προπονητής, γιατί πολλά μας τα πήρε και, με μέτρια απόδοση. Και κάποιος εδώ, φίλος του Αλέφαντο που βγαίνει και σε ένα αθηναϊκό κανάλι, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, λέει ότι αυτός ο προπονητής που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ δεν είναι καλός coach. Δηλαδή τόσο άσχετος, ρε φίλε, δεν γίνεται να είσαι. Όχι, κοίταξε, να σε πω εγώ τώρα. Τόσο γλύφτης του Ολυμπιακού, ρε Θούβου, δεν γίνεται να είσαι. Ναι, κοίταξε, εγώ και 4-5-0 ήταν χασουάζει. Λίγο, μία γνώμη λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Ο Λουτσέσκου, τον παραδέχομαι σε ένα πράγμα, ότι έχει δώσει την οτροπία του νικητή στον ΠΑΟΚ, που δεν την έχει δώσει κανένας άλλος. Σαν προπονητής, έχω πολλές ενστάσεις για πολλά πράγματα που έχει κάνει. Όπως να σε θυμίσω και για τον Ακπόπ. Αν θυμάσαι με τον Ακπόπ, είχε πει μαζί με τον Καρέλη, δεν τους υπολογίζει. Και τον βάζει σε ένα παιχνίδι τον Ακπόπ, δεν θυμάμαι με ποιο, με μια μικρή ομάδα με στην Τούμπα. Και τον βάζει μαζί με τον Μπρίγιοβιτς Σέντερφορ και βάζει τον γκολ ο Ακπόπ και ξεμπλοκαριστήκαμε από το μάτς. Γιατί δυσκολευτήκαμε σε εκεί το μάτς. Και από τότε πήρε λίγο τα πάνω του Ακπόπ και άρχισε να τον υπολογίζει. Δηλαδή και ο Λουτσέσκου έχει κάτι κολλήματα. Γιατί σου λέω μέχρι το και όλο τον Νοέμβριο δεν τον υπολόγισα. Και από εκεί το μάτς και μετά. Τι να υπολογίσει, ρε φίλε, αφού έχει Πρίγιοβιτς τώρα. Πλάκα κάνει, τι να υπολογίσει, αφού έχει Πρίγιοβιτς. Κοίταξε, δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, ρε φίλε, εσύ αν ήσουν. Συγγνώμη λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο, ρε εσύ τώρα. Δεν γίνεται να έχει τον Πρίγιοβιτς, το είπα και στον άλλον. Να σου έχει κάνει να πούμε ένα κάρο γκολ, είναι το πρώτο. Ρε, άκου λίγο, ρε. Ναι. Δεν γίνεται να έχεις τον πρώτο τον πρώτον και να βάζεις το δεύτερο και να βρεις τον πρώτο ενώ είναι καλά. Όχι, θα το ρίσκαρες εσύ μετά από 34 χρόνια που πάνε να πάρεις πρωτάθλημα.
Δεν ακούει. Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά μπορείς να κάνεις το άλλο. Κοίταξε Πρίγιο, επειδή εσύ είσαι το βασικό σεντερφόρ της ομάδας, παίξε μέχρι το 70-75, μετά θα βάλω και τον πιτσιρικό. Γιατί ρε φίλε, εσύ ξέρεις με το 75 ότι θα κερδίζεις. Φίλε, αυτά τα κάνουν στη γειτονιά το δυναμό τρεχοπλαγιάς με την δυναμό Arsenal μετεώρων. Όχι, μπορείς να το βάλεις. Άσε ρε φίλε, τώρα αυτά είναι παιδικά που μου λες τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κοίταξε τι ταλέντο έχει στον πάγκο, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εντάξει, ο Πρίγκεβιτς παιχτάρας, όλοι το παραδεχτήκαμε, ήταν σεντερφόρ, κάτσε καλά. Αλλά πρέπει να δοκιμάσεις και τον άλλο, να δεις τι γίνεται. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Άντε, έγινε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Στους δύο τελευταίους. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά, έβγαλα γραμμή. Να το σε, ηγεσίας. Τι γίνεται. Ο, καλώς τον... Καλώς τον καλά. Διακοπτόμενος. Λίγο διακοπτόμενα ακούγεσαι. Γιατί μιλάω από ασύρματα ακουστικά ρε. Πάνε κοντά στη βάση κάπου ρε. Α, ασύρματα ακουστικά καλώς, είπες. Βγάλε τα ακουστικά ρε φίλε. Εντάξει. Γίνε ασύρματος. Μισό. Έλα, μ' ακούτε τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να έρθεις και από εδώ, έτσι. Ναι, είπαμε, εντάξει. Ναι, και ο Μελισσοκόμος θα είναι αυτή τη βδομάδα. Να φέρει και τα μέλια ο Μελισσοκόμος. Δεν σε χαλά ο Χατήρη, εσένα και το πουγάζα. Ηγεσία, επειδή είσαι ρε φίλε ωραίος, εδώ και αρκετό καιρό ραδιοφωνικά. Το ξέραμε, το λέγαμε ότι θα το πάρεις και λέγαμε ότι άξια θα το πάρεις και το πήρες άξια, φίλε, γιατί και χώνει λεφτά και τρία χρόνια έχει την ομάδα ίδια, ίδιο κορμό. Γιατί ο πρώτος Αριανός, που ακούω που το λέει, σου βγάζει το καπέλο, ρε εσύ. Δεν έχει καπέλο, αλλά σου το βγάζει. Ο ακροατής σήμερα σε ανακηρύσσεις. Άκουσε με. Γερά σου, Τζόνι, σπέσια. Άκουσε με. Έλα. Δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό. Και αυτό που έκανες, να ξέρεις, ότι μας άνοιξε την όρεξη, φίλε. Καλό μας έκανες. Ηγεσία, μακάρι να βγεις Ευρώπη και εσύ, ειλικρινά πέρα από την καζούρα και την πλάκα που κάνουμε εδώ. Ναι, αλλά μάθε να ακούς και λίγο, ρε φίλε. Μάθε να ακούς και λίγο, μην με τσατίσεις τώρα. Θα προλάβεις, μωρέ. Θα κάτσουμε 5 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, ναι. Μακάρι να βγει, τώρα ειλικρινά στο λέω, πέρα από την πλάκα, να βγει και ο Άρης, Ευρώπη, και να σταματήσει λίγο αυτή η κυριαρχία των Αθηνών. Να την ακούσουν λίγο εκεί πέρα κάτω, να έρθει και ο Ηρακλής του χρόνου. Πρώτα ο Θεός. Ο ανταγωνισμός. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά, ρε φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν το φοβάμαι τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός με εξητάρει. Με ενεργοποιεί. Άμα βλέπω τον άλλον πεθαμένο, και εγώ είμαι λίγο πεθαμένος, και τι κάνουμε, μια τρύπα στο νερό. Άμα βλέπω τον άλλον, παίρνει πρωτάθλημα. Ελά, τώρα εσύ, Κυπηρικό. Ο άλλος παίρνει πρωτάθλημα. Τι γίνεται. Σωστός. Βρες λεφτά. Κάνει ομάδα, κράτα την ομάδα τον κορμό. Και σε 2-3 χρόνια και εγώ θέλω, φίλε. Έχει απόλυτο γιατί δίκιο. Αυτό που έκανες εσύ, εγώ κάθομαι και το παρακολουθώ τι κάνεις. 3 χρόνια ίδια ομάδα. Σχεδόν τον ίδιο κορμό. Έτσι. Και προσθέτεις κι άλλους. Έχεις δίκιο. Έτσι πρέπει να πάρεις. Έρχεται ο Ολυμπιακός και έλα δώρα η ΑΕΚ. Έβγαλες 30 εκατομμύρια. Πού τα λεφτά, ρε φίλε. Πούλησες παίχτες, έδιωξες παίχτες, έδιωξες προπονητή. Τα πήρε Κανιώτα. Δεν έχεις πρωτάθλημα. Ο άλλος Ολυμπιακός, έλα δώρα η Μακίτη. Έβγαλες 5 παίκτες, τους πούλησες όλους. Και τι θες, πρωτάθλημα? Άντε ρε αγόρι μου, άντε κάτσε στην άκρη. Πώς θα γίνει? Ο άλλος ο Παναθηναϊκός, εσύ μη μιλάς ρε. Εσύ με ινσουλίνη με τα καλώδια μένεις στην Αλφα Εθνική. Τι θέλεις τώρα, τέταρτος και άντε κάτσε ρε. Και που είσαι στην Αλφα Εθνική και πολύ σου είναι. Τη Γάμα Εθνική έπρεπε να είσαι μεγάλε. Και ακούω και τους δικούς μας, τι λέτε ρε. Από τη στιγμή που ανέβηκαν οι άλλοι και εγώ τώρα ανέβηκε η όρεξη. Και εγώ τώρα θέλω Ευρώπη. Όταν λέω Ευρώπη, Ευρώπη έτσι όπως το πάνε μπορεί να βγει και έβδομη. Δεν θέλω τέτοια Ευρώπη, φίλε. Θέλω Ευρώπη Ιουλίου. Ο Άρης πέμπτος θα βγει στη χειρότερη φέτος. Όχι πέμπτος, φίλε. Τέταρτος. Κόφτο θα το είπα στη χειρότερη. Ρέγεσαι ακούς. Δεν υπάρχει χειρότερη. Το έτσι, τέταρτο είναι το πάτωμα. Είσαι τέταρτος στα εισιτήρια και αν κάνουμε την Παρασκευή, την Κυριακή, κάνουμε κανένα. Έτσι κάνα 20, ναι. Μπορούμε να μπούμε και στην τριάδα των εισιτηρίων. Που σημαίνει ότι η δυναμική μας ανεβαίνει. Καλά, άρα ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις μας. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε καμιά δυναμική. Η δυναμική είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε. Τι να αποδείξουμε. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε. Την ενεργοποίηση είναι δυναμική σου, φίλε. Μπορεί να έχει δυναμική. Αυτή αλλά τη είναι στιγμή παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή μετά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ που να μην την πω σε αιώνων τελειώνει, ο πιο
διψασμένος λαός είναι του Άρη. Δεν υπάρχει πιο διψασμένος. Αυτή τη στιγμή, άμα και του Ηρακλή είναι διψασμένος. Εντάξει. Κάκο μου εδώ για να δεις άμα είσαι αδερφός. Είσαι υπέρ του ανταγωνισμού. Ρε φίλε... Φοβάσαι τον ανταγωνισμό. Άκουσε. Γιατί εγώ έχω κάποιους που φοβούνται τον ανταγωνισμό. Αν φοβούνται τον ανταγωνισμό σημαίνει ότι φοβούνται τον ίδιο. Τις απόψεις μου τις ξέρεις, συζητάμε καταρχήν πόσα χρόνια μαζί. Λοιπόν, ναι. Ότι ο Άρης πρέπει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να του δώσει την οικονομική ισχύ, το λέμε δεκαετία τώρα. Δεν είναι κάτι τωρινό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός, αυτό που έλεγες προηγουμένως, δεν μπορεί να το κάνει ο Καρυπίδης. Τι θα πει, δηλαδή, αν έχουμε τον κορμό τρία χρόνια, μπορεί με τέσσερα, με πέντε, με έξι ή και με την Ευρώπη με 8 εκατομμύρια να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δεν μπορείς. Κατάλαβες. Φυσικά και είμαι υπέρ του ανταγωνισμού, αλλά όταν υπάρχει οικονομική ισχύ από πίσω. Αν δεν υπάρχει οικονομική ισχύ. Όταν βλέπεις όμως τον άλλο να χτυπάει τα ταμπούρλα και εσύ λες. Τι να κάνει, φίλε, βρες και εσύ ένα στο ίδιο επίπεδο. Τι να κάνει. Τι κάνεις, πήρε φωτιά το σύνταγμα. Λοιπόν, Νικόλα. Δεν κατάλαβες τι πήρε φωτιά. Νικόλα, σε κλείνω. Κλείσε με αυτό. Κλείσε με. Το άλλο το πρωτάθλημα το 80, κακώς κάτι το μιλάς. Κακώς έγινε τον Παράζ. Το Παράζ, κακώς έγινε. Ναι, δικό μας πρωτάθλημα ήταν. Φυσικά δικό μας ήταν. Δικό μας πρωτάθλημα ήταν. Όπως και ο ΠΑΟΚ πέρυσι που λένε ότι το κλέψανε, και καλά καλά και το λένε, και σε εμάς το κλέψανε το 80. Έτσι. Κακώς έγινε τον Παράζ. Δεν έπρεπε να κατέβουμε στον Παράζ. Γνωστά. Να σε καλά, ηγεσία. Να σε καλά, ρε φίλε, να τα πούμε και αύριο. Να τα πούμε και αύριο, Καρτάς. Έγινε. Πάμε στο τελευταίο, γιατί αργήσαμε. Μας δώσουν και τα παιδιά 5 λεπτάκια ο Νίκος Μοσκοβίτσης με τον Νίκο του Παπαδόπουλου. Έλα, φίλε. Ο τελευταίος. Έλα, τι έγινε, μάγκες. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργη, στον Τουγκάρδη. Ξεκόλασε. Να πω λίγο για το παλικάρι που έκανε το Σφικάς πριν από τον Άρη, να πάει να κάνει λίγο φροντιστήριο εκεί στο Σταύρο τον Κόλκα, να γίνει λίγο πιο μάχημος. Όσο για το στοίχημα νομίζω, είχα ρωτήσει το παλικάρι με τον Τζαλτίδη, λες έτσι, για τον κόλ του Άρη. Δεν το θυμάμαι το όνομα, ναι. Ναι, να βγάλει λίγο πιο πολύ λαρίγκια, παιδί μου. Καλά, το ένα, ξέρεις, θα σου πει. Το ένα το γκολ δίνει πρωτάθλημα και το άλλο δεν δίνει τίποτα. Έτσι. Τι αυτό θα σου πει. Εντάξει, είναι γνωστό επίσης ότι ο Τσαλτίδης δεν λαϊκίζει. Αυτό τώρα διπλό ήταν. Διπλό καρφί ήταν αυτό. Έλα, διπλό καρφί ήταν. Όσο για το στοίχημα, ευτυχώς δεν σε ακολουθήσαμε, φίλε Σάκο. Τι να κάνω. Πρέπει να χάσει 2-3 ευρώ, νομίζω. Όχι, 10 έχασα. 10 έβαλα. 10. Το έδειξα, δώσω τα 10. Φίλε, για τον Ζάχο είναι το μισό μπάτζετ του μήνα. Ήταν τα 23 που κέρδισα. Κέρδισα 23 ευρώ από την ωραία σύστη του Πασχαλάκη με τον Πανιόνιο. Τα είπα, αφού κέρδισα 23, λέω α βάλουμε. Κερδισμένος. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς και χίνα έβγαινε, δεν κέρδιζα γιατί είχα και το γκολ τον Άρη. Δεν βγήκε γκολ. Ναι, αλλά ψυχολογικά, ρε παιδί μου, δεν θα ήθελες, πιστεύω, την ισοπαλία. Θα γούσταρες να χάσω. Όχι, φίλε, όταν παίζω. Όχι, κάνεις λάθος. Όταν παίζω στοίχημα, παίζω αυτό που βλέπω. Δεν παίζω αυτό που θέλω. Ναι. Άμα διπλό ήθελα. Αλλά παίζω αυτό που βλέπω, φίλε. Και αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτσι το έβλεπα. Εσύ προσωπικά, τώρα πέρα από την πλάκα και πέρα από τη συζήτηση που έχουμε κάνει, προσωπικά εσύ έβλεπες διπλό. Όχι, χι το βλέπα, φίλε, αυτό σου είπα. Χι το βλέπα. Το βλέπεις, ναι. Έτσι. Και αύριο αν μου πεις θα ξαναπαίξουν, αύριο αν μου πεις και εκεί θα το παίξω. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, όσο για το πιτσιρικά τον ακό που συζητήσαμε, Αναστάσια, που το επισήμανες, αυτός είχε φύγει, έχει παίξει όλες τις εθνικές στην Αγγλία μέχρι τα 17 νομίζω, και τώρα επειδή έχει και η καταγωγή του είναι από Νιγηρία, έχει κάνει και κάποια δήλωση ότι θέλει να παίξει και εκεί στους άνδρες, Νιγηρία. Καλή, άρα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, ανοίξει τον ΠΑΟΚ. Ναι, ανοίξει τον ΠΑΟΚ με κανονική μεταγραφή. Ωραία. Έχει πληρώσει ο ΠΑΟΚ νομίζω γύρω στα 2 εκατομμύρια, τον έχει αγοράσει. Ωραία. Τη ρήτρα του, να κανονίσουν τη ρήτρα του. Μην πιάσει το κορόιδο και τον βάλουμε καμιά δεκάρα πάλι. Δεν ξέρω πόσο έχει. Ναι, όσο για το. Γιατί αυτός το λέω, αν συνεχίσει έτσι, θα το ξεχάσουν πολύ εύκολα το νούμερο του Πρίγιοβιτς. Το νούμερο του Πρίγιοβιτς, ο οποίος έχει προβλήματα. Εκεί που πήγε, δεν μπορεί να σκοράρει. Έχουν αρχίσει άσχημες αντιδράσεις από τον κόσμο, τον κράζουν δηλαδή με λίγα λόγια. Να ξέρεις, το νούμερο του Πρίγιοβιτς δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το ακπό. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Φίλε, αυτός εντάξει, πέρα από τα λεφτά πρέπει να τραβάει μεγάλη πίκρα. Τώρα εκεί πάνε συγγενείς και φίλοι στις εξέδρες.
έχει 50 βαθμούς. Στην προπόνηση, στα μέσα της προπόνησης σταματάνε και αρχινάνε και προσεύχονται. Εντάξει, άλλη φάση. Άστα να πάει. Όσο για το Ζάχο, ένα τελευταίο και θα κλείσω. Ναι, Γιώργο μου. Νομίζω το μάτς είναι σε 2 εβδομάδες με τον Άρη. Είναι, παίζει Πανιόνιος Άρης. Άρης Πανιόνιος και μετά... Στοιχηματικά, τι είπες, δεν άκουσα, 0-2, το βλέπεις το μάτς. Εντάξει, πιστεύω στην νίκη της ομάδας μου, γιατί δεν είναι μιλήστε. Στοιχηματικά θα το παίξεις. Ανάλογα το πόσο στο, αν μου το δίνει 10 θα το παίξω. Αν το δίνει 5 δεν θα το παίξω. Παίζω πάντα, άκουσε με, παίζω πάντα την πιθανότητα σε σχέση με το ποσοστό. Αυτό παίζω. Best value for money δηλαδή. Έτσι, ακριβώς. Ο Ζάχος πάντα το παίζει, άρα... ξέρεις. Ναι, μα υπάρχει και δήλωση επίσημη στην τηλεόραση. Ο Μπουγάτης από τα 10 ή από τα 12. Όχι, ανάποδα. Εγώ δεν είπα. Δεν πάντα απάντησα. Πρωτοπόρος είσαι ο Ζάχο μου. Ναι, όχι, αυτό το είπες. περίμενε, Γιώργο. Αυτό το είπες στον Μπουγάτσα. Εγώ δεν απάντησα. δεν απάντησα. Αυτό τι σημαίνει. Ντράπηκα, ντρέπομαι να απαντάω. Τι είναι αυτό. Θα απαντήσει μετά από 10 χρόνια. Θα πω τώρα τι ομάδα είναι. Πότε άρχισε να τον κουδουνίζει. Να ολοκληρώσει ο άνθρωπο. Ναι. Για πέστε μου λίγο τώρα στο. Τρέξτε, Γιώργο, τρέξτε. 10 λεπτά φύγαμε. Έχω μηχορηγού. Τρέξτε. Στο Champions League τι γίνεται τώρα, είναι ένας προκριματικός. Άστα, θα τα πούμε αύριο Γιώργο. Έγινε, κλείσε, θα στο πω. Άσε να πάρουμε το πρωτάθλημα, πρώτα ο Θεός να τελειώσει και βλέπουμε για Champions League. Νόμιζα για τώρα, για τα σημερινά. Όχι για τα σημερινά. Λοιπόν, η σωστή απάντηση που δεν απάντησε κανένας. Καταρχήν να μας συγχωρέσουν οι φίλοι, γιατί έχω τουλάχιστον 5 μηνύματα που πέραν και δεν πιάνανε. Γίνεται ένας χαμός. Εντάξει, και αύριο μέρα είναι, ρε παιδί. Εντάξει, θα κανονίσουμε τις επόμενες εκπομπές να είναι πιο σύντομοι οι φίλοι ακροάτες. Έτσι, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φίλους που θέλαν να μιλήσουν και δεν μπόρεσαν. Λοιπόν, πριν διαβάσει τον πρώτο χορηγό, υποστηριχτή μάλλον, να πω ότι η γυναίκα του κυρίου. Αυτά είναι πολύ προσωπικά δεδομένα. Γιατί τι είσαι, ο τέτοιο τη αρχή τη υπηρεσία προσωπικά. Κανένα πρόβλημα. Εσύ μα τα λε, θα βγάζει τη φόρα τι έγινε στην δισκοτέκ. Εμεί δεν πούμε. Παλιά είπαμε, πριν 16 χρόνια που τη γνώρισα, ήταν Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για εμένα προσωπικά. Ένα παοξή να έχει σχέσεις με μια γυναίκα, που είναι Ολυμπιακό. Φίλε, ερωτικά είναι ότι καλύτερο. Ναι, φυσικά. Τότε μην κράζεις τον Μπουγάτσα. Μην τον κράζεις τον Μπουγάτσα. Τον Μπουγάτσα δεν τον κράξω. Ναι. Εγώ δεν μιλάω για τον Μπουγάτσα, τι είναι και πώς είναι. Δεν θέλει. Πάω, γιατί? Δεν θέλει. Τι? Για το μαγάζι, δεν θέλει. Δηλαδή? Δεν θέλει. Τι, σου είπε τέτοιο. Δεν θέλει, ρε φίλε. Ναι, δεν θέλει. Δεν ξέρω. Δηλαδή το έχεις πει 5 φορές ότι είναι παντρεμένος. Μην το λες. Α! Πού σου να μου είσαι μεγάλη οχιάρε. Πω, κάτσε που πάνε πιο με δαγκώσεις. Πω, ξεκίνα. Εγώ το είπα, εσύ το είπες. Ξεκίνα. Ζάχο, να τον προσέγγεις. Μην ξαναπείς τον επαντρεμένο σου που κάτσε. Άντε, προχώρα. Πες τον πρώτο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το πρατήριο καυσίμο και δυναμής πετρελαίου του αδερφού Ισαάκ Τεχλικίδη. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο του μήνα. 2310-611-256. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Πορκίτο Ψητοπολείο. Για ένα βράδυ ακόμα ήταν μαζί μας. Με αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές, να σας τρέχουν τα σάλια, είναι το Πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52. Πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτο και το delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να ευχαριστήσουμε κι άλλο ένα βράδυ το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούτε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρημα μόνο με 5 ευρουλάκια. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 25, γεφυράκι μετεώρων πάνω στο κεντρικό. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Ανανεωθείτε οικονομικά, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-616-999. Αυτά και για σήμερα από εμάς. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη. Αύριο στις 8 η ώρα ξανά αύριο η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, πρώτα Θεός. Από Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία, από τον ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης Αουφίντερς. Καλό βράδυ.